Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολη. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Λελίδης είναι πίσω σου. Ο Γιάννης Λελίδης στο production, κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 θα σας δώσω την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Μπαίνετε στο www.listoparto.gr, εκεί όπου οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, από αυτά τα οποία αναζητάτε συχνά πυκνά στην αγορά. Θα τα βρείτε εκεί, θα βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρισκίας, θα το πάρετε ή θα σας το λύσουν και θα σας το δώσουν με περισσότερα στοιχεία στο 18133 και να δείτε τι υπάρχει στο listoparto.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Γράφετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. Και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η Hyundai Εσκιάδη Παλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έρχεται κάθε εβδομάδα με μοναδικές προσφορές. Μία από αυτές η οποία τρέχει και τώρα αφορά το Hyundai i20, το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σας και να έχετε όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ. Ανάλογα με την έκδοση του αυτοκινήτου την οποία θέλετε, μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 στην καλύτερη τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σε λίγες μέρες έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Είναι το πρώτο digital mail στην Ελλάδα και με τις μεγαλύτερες προσφορές Θεσσαλονίκης, τη χαμηλότερη τιμή και με δωρεάν δώρο επιταγές από τις επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινά μάλιστα με ένα μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα, όπου με ένα απλό κλικ συμμετέχετε στο goldmall.gr. Τα δώρα: ένα πενταήμερο ταξίδι για δύο άτομα αεροπορικό στην Πράγα, Πάσχα στο Πολυτελές 5 αστέρων Ράμαντα Πλάζα στη Θράκη, γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Πάρτε μέρος λοιπόν στο goldmall.gr, δωρεάν, η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου, ακοπή στη Σέντρα
του Μετρόπολη 95,5 είναι το Γιώργο Μπούζο. Για όλους σας που νιώθετε βαρδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμενοι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολαίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο volterra.gr, καλέστε 213-088-3000 και ξεπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Ο διαγωνισμός για τα αρνιά για τον Πασχαλιάτικο Βελία συνεχίζεται καθημερινά 11 και 4, 3 και 4 και 6 και 4 βγαίνουν νικητές, 60 αρνιά, 60 νικητές. Στείλτε τώρα α3 αρνί και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54-344. α3 και ενώ τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54-344. Στις 3 και 4 μπορείτε να ακούσετε το δικό σας όνομα και να εξασφαλίσετε τον Ευελία για το φετινό πασχαλιάτικο τραπέζι. Τα κρέατα είναι προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου με 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύοσμο, Εφηνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύοσμο και Ευλάλη 35 στο Καπάνι. Τι κάνετε κύριε Κώστα? Πολύ καλά εσείς τι κάνετε? Πώς είστε κύριε Κώστα μου? Πάρα πολύ καλά εσείς. Η υγεία σας? Δεν έχω ακόμα όγκο. Γιατί άμα χτυπήσει δεν θα έρθει. Εντάξει, δεν έχω ακόμα. Δεν έχω ακόμα. Κάποια στιγμή μπορεί να έχω. Οι αρτηρίες είναι ανοιχτές ακόμα. Συνεχίζω. Όταν κλείσουν θα πω φεύγω. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Θέμα χρόνου. Εμείς θέλουμε περισσότερο χρόνο να κλείσουν οι αρτηρίες πιο αργά, ας πούμε. Κατάλαβες. Είδατε ποδόσφαιρο κύριε Κώστα χθες? Κάτι είδανε. Κάτι. Πιο παιχνιδί και φυσικά τη Τζέλσι. Φυσικά τη Τζέλσι. Το άλλο το είδατε? Όχι. Εγώ το είδα και το πόνταρα. Ποιο πόνταρες? Καλά που δεν το είπα. Τον Άσο της Μπεσίκτας. Εσύ τα αρσενικά από τα μέζια τα πιάνεις. Τελευταία είμαι σε φόρμα. Άμα είσαι ο κτηνίατρος δηλαδή θα τα έρχεσαι. Ναι. Τελευταία είμαι σε φόρμα, μεγάλη φόρμα. Ναι. Μιλάμε αόματος κανονικός. Έλα ρε, δεν πειράζει. Με εγώ βαστιλέτο και πάει λέγοντας. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί να συμβεί. Έλα, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι ότι όλοι παίζουν και χάνουν και κερδίζουν λίγο και χάνουν πολύ. Εσύ έχεις τον ιδιαίτερο τρόπο να ποντάρεις, ας πούμε, με στόμφο. Και οπότε ο στόμφος είναι. Σίγουρα πράγματα λέω. Εύκολο μεροκάματο η Μπεσίκτας. 1-3. Αφού ποντάρεις, εντάξει. Καλά να πάει. Παρακάτω. Άλλα. Ναι. Πολύ καλή η Μπαρτσελόνα. Ναι. Πολύ καλή η Μπαρτσελόνα. Ναι. Δηλαδή συγκρίνω τώρα τις δύο προσεγγίσεις. Το πώς προσέγγισε το παιχνίδι ο Μουρίνιο, ναι, με την Σεβίλη και το πώς το προσέγγισε ο Βαλβέρντε. Ξέρεις τι είναι ο Μουρίνιο? Μισό λεπτό. Ξέρεις με τι μοιάζει? Θα σε ακούσω. Με τι μοιάζει? Όχι, ποδοσφαιρικά δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω για μπάλα. Ξέρεις με τι μοιάζει ο Μουρίνιο? Πες. Ο Μουρίνιο μοιάζει με 50χρονη που τη σταμάτησε η περίοδο. Και αρχίζει την κρίνια. Έχει φύγει η κόρη της ή ο γιος της, έχει παντρευτεί. Έχει σπουδάσει. Ο άλλος δεν γυρίζει να την κοιτάξει γιατί έχει βαρεθεί, έχει κυταρίτιδες, φλεβίτιδες κτλ. Λέει 25 χρόνια μαζί δεν μπορώ. 25 χρόνια δεν μπορώ άλλο. Και λέει τι να κάνω τώρα, να το παίξω γκόμενα. Δεν μπορώ. Πάει το παίξει γκόμενα τώρα ο Μουρίνιο. Δεν μπορεί. Να αυτοκτονήσω, να πέσω από το μπαλκόνι. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό κι αυτό. Ούτε γκόμενα μπορεί να το παίξει, ούτε από το μπαλκόνι να πέσει. Ο Μουρίνιο είναι στο ενδιάμεσο. Είναι μια κατάσταση δηλαδή τραγικότητας, να πούμε. Σαν μια γυναίκα η οποία έχει φλεβίτη, έχει κυταρίτιδα, έπιασε η εμινόπαυση, έχει γουρσουζιάνει τόνο, ένα τόνο απάνω της, τοξικότητα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτός είναι ο Μουρίνιο. Δεν φτιάχνει. Επανέρχομαι. Ναι, δηλαδή μόνο χειρότερος μπορεί να γίνει τώρα. Κατάλαβες. Βλέπετε τον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι ο ένας προπονητής. Ναι, τι έκανε ο προπονητής. Ο Μουρίνιο, ο οποίος κάθεται πίσω, περιμένει πότε θα κάνει το λάθος. Ναι, γιατί το κάνει ο Μουρίνιο αυτό? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν εμπιστεύεται την ομάδα του. Όταν εμπιστεύεσαι τον αθλητή σου, όταν εμπιστεύεσαι το άλογο σου, όταν εμπιστεύεσαι τον υπάλληλό σου, όταν εμπιστεύεσαι. Λειτουργείς διαφορετικά. Ναι, λειτουργείς διαφορετικά. Δηλαδή, χθες που λέγανε, μα ο Λουτσέσκου δεν το χτύπησε το μάτσα από την αρχή, πώς θα το χτυπήσει? Δεν εμπιστεύεται τα χάφ του.
πώς θα το κάνει. Μετράει τον αντίπαλο, μετράει την ομάδα του, μετράει τις δυνάμεις του. Πώς θα γίνει. Άντε, ο καθένας βγαίνει εδώ, λέει την ιστορία του, να πούμε. Okay. Ναι, παρακάτω. Τι προσέγγισε. Ο ένας βλέπω ότι περίμενε και την πάτησε. Ο άλλος. Και ο άλλος μπήκε για να κάνει το παιχνίδι του σαν να έχει λήξει 0-0 στο Λονδίνο. Ναι. Και κερδίζει. Ποιος είναι αυτός. Ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε. Ο οποίος βέβαια απειλήθηκε κάποια στιγμή. Ναι. Και θέλω πότε απειλήθηκε. Μετά το 1-0. Μετά το 1-0. Το οποίο έγινε πολύ νωρίς βέβαια. Έγινε ένα φάουλ στο δοκάρι, ας πούμε. Αυτή ήταν η απειλή. Και μέσα στην περιοχή πάτησε η περιοχή. Πάτησε η αλλά δεν μπορούσε στο να τελειώσει. Στο 3-0 είχε άλλο δοκάρι, κεφαλιά, ας πούμε. Ναι. Απείλησε. Και ζητάει και ένα μπέναλτι που βουτάει ο άλλος μέσα. Όχι, εκείνο δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά έβλεπε η μπάλα, έφτανε μέσα και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Συζητώντας με τον φίλο μου τον Κλοπ, ναι. Όχι τον κανονικό, τον. Τον το Χρήστο, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, βοηθός προπονητή. Πώς είναι ο προπονητής, είναι και ο προπονητής. Ναι. Είναι βοηθός καθηγητή εκεί στο πανεπιστήμιο που διδάσκουν τη δικηγορία, να πούμε. Ναι. Τη νομική, πώς τη λένε. Και κάνουμε μια προσέγγιση και το μιλάμε. Με προτρέπει και θέλω τη γνώμη σου ότι ο Κόντε έκανε βιαστικό διάβασμα παιχνιδιού γιατί πρώτον. Σε 3-4-3 έβαλε ένα βαρύ φόρ το Ζιρού ανάμεσα σε δύο ψηλούς αμυντικούς. Σωστά. Και δυνατούς στις μονομαχίες, τον Πικέ και τον Ομπτίτη. Ο Ομπτίτη ήταν επικός. Ωραία. Αντί του Γρήγορου, με πολύ καλύτερη περιφερειακή κίνηση, Μωράτα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Απόλυτα. Παρακάτω. Και το δεύτερο είναι ότι βάζει τον Αζάρ σε άχαρο ρόλο πλάγιο κοπώντας, αντί να τον βάλει σε ελεύθερο ρόλο στο κέντρο, ρίχνοντάς τον πάνω στα αργά αμυντικά χαφ της Μπάρτσα. Ποιοι παίζανε χθες στην Μπάρτσα αμυντικά χαφ. Α, θα σου πω ψέματα. Γιατί είχα στο μυαλό μου να σου πω άλλο πράγμα. Άρα, κοκκινή, τι μάτσι δεν όχι, ψέματα να με πει. Ήθελα να σου πω για το Ζιρού και το Σάντζες. Τι Ζιρού και Σάντζες να με πει. Τι παίζα χάφε, να σε πω, άνοιξε και δες. Εγώ να ανοίξω να δω. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Λέω ότι ο Σάντζες πήγε στην Μάντσεστερ και δεν έχει, τότε στο μάτι. Δεν έχει καμία σχέση με το Σάντζες που βλέπαμε στην Άρσεναλ. Ναι. Και ο Ζιρού πήγε από την Άρσεναλ στη Τζέλσι. Ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με το Ζιρού που βλέπαμε στη Τζέλσι. Δεν μου λέει, υπάρχει και ένα θεματοφύλακα. Αυτό ήθελα. Ορίστε εδώ, είτε κάτι. Δεν θέλω να τη δω από την εφημερίδα, ρε κόκκινη. Άμα βγει την ποτέ. Δεν θέλω να κοροϊδεύω. Άσε με ρε κόκκινη. Πες, δεν είδα το άλλο μάτι. Μόλις άρε φίλε τώρα. Ήθελα να σου πω. Το άλλο μάτι. Ήθελα να σου πω. Μην πόνταρε τα βρωμολευτά σου. Ήθελα να σου πω συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Και με βγάζεις έξω. Δηλαδή, σε βγάζω έξω. Δεν γίνεται. Σε βγάζω έξω. Να κάνει μια κουβέντα και στο θέλω του άλλου. Όχι μόνο στο θέλω το δικό σου. Εγωιστής είμαι, δηλαδή εγώ δεν αποσένα τη σα. Λες ανάλυση να κάνω. Αυτό θέλω να πεις, αυτό λες. Πάει τελείως. Δεν γίνεται ρε φίλε. Τελείωσε, δεν είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε σε μια σειρά. Βάλτε σε μια σειρά. Λέω λοιπόν ότι ο Σάντζες ναι. Δεν έπιασε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Είναι έξω από τα νερά του στη Μάντσεστερ ναι. Και είναι έξω από τα νερά του και ο Ζιρού στην Τζέλσι. Χωρίς αυτό να αναιρεί αυτό που σου είπε ο φίλος ο Κλοπ και έχει απόλυτο δίκιο, εκεί ήθελες άλλο κορμί. Άλλο κορμί. Άλλο σχέδιο. Ναι, εντάξει, είναι λάθος. Και άλλη προσέγγιση στα χάφη τη Μπαρσελόνα. Ο Κόντε, ναι. Μετά την διαμάχη που είχε και με το Σέντερ Φόρ που γύρισε στην Ατλέτικο Μαδρίτη, ναι. Έχει χάσει λίγο τα αποδυτήρια. Εντάξει, του χρόνου θα φύγει. Τελείως. Και είναι για να φεύγει. Θα φύγει. Λοιπόν, διαβάζω δύο μηνύματα και προχωράμε. Διάβασε δύο μηνύματα. Κλάψτε όλοι. Η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα. Χαιρετήματα στο φίλο μας τον κύριο Μάρκο και την αγάπη μας. Λέει 110. Ναι. Ξεκινάει με πικάρισμα και καταλήγει με ευγένεια. Ναι. Ο 666, μπράβο σε όλο τον κόσμο χτες που δημοκρατικά με τον σωστό τρόπο, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, έδιωξαν τον πιο κολπεριστικό εριστικό άνθρωπο που μπορούσε να έχει άποψη κάθε Τετάρτη στην εκπομπή σου ΡΑΒ. Ευχαριστώ όλους που θα φτιαχνούν πάλι τα βράδια Τετάρτης. Έγινε κάτι χθες το βράδυ. Να ακούσει ραδιόφωνο, ρε κόκκινε, να μην ροχαλίζει σαν τον Κροταλία, να πούμε. Φίλε, συγγνώμη που δεν άκουσα. Σε συγχωρώ. Άλλο, παρακάτω. Έγινε κάτι. Έλα ρε, πάνε τα. Ναι, μα αυτό τώρα κάποιο που ακούει μεσημέρι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Ναι, ρε, παιδί μου, ήρθε ο κτηνίατρο εδώ, τσακώθηκε με τον Χατζινάκο, ήρθε ο μπαμπά του κτηνίατρο εδώ, τον πήρε, έφυγαν, έγινε επεισόδιο να πούμε και λέει ο γιατρό δεν ξανάρχομαι. Προσωπικού. Δεν ξανάρχομαι, ναι. Τέρμα. Και επίση βγήκε και ο κύριο Κώστα από την Κατερίνη και είπε ότι λυπάμαι για το Μετρόπολη, γιατί σε εκπομπέ άλλε λέει. Βγαίναν και με λιδωρούσαν και με βρίζανε με χιδαίους τρόπους. Ενώ η παραγωγή δεν ξέρω για ποιον. Για τον Ραγκάτσι έλεγε, δεν ξέρω για ποιον. Για την Κυριακή δεν ξέρω ποιον έλεγε. Τέλος πάντων για κάποιον δικό μας άνθρωπο. Και για το γεγονός ότι με λέγαν λιμοτάγορ και δεν τους έκλαινε κτλ. Παρεξηγήθηκε λοιπόν και δεν θα ξαναβγεί ούτε αυτός. Άρα γράψε μείον 2. Όταν σου λέω. Όταν μου λες. Μην αφήνεις να εκφράζονται για όποιον. Δεν μόνο για εμάς. Στη δικιά μου εκπομπή δεν ναι, έγινε. Γι' αυτό. Σου είπε τότε προσοχή. Σε άλλη εκπομπή. Όταν σου λέω, βρει σε εμένα που λέω το φίλο, μην ναι. πει για κάποιον άλλο. Άλλον, όχι, εσύ λες άλλο. Βρει σε εμένα. Ψέματα λες τώρα. Πάλι ψέματα λες. Θα λες ψέματα. Καλώς. Βγαίνει κάποιος να κάνει κριτική, ας πούμε, σε κάποιον δημοσιογράφο δικό μας. Δεν θέλω να μιλήσει.
Ναι, αυτό είναι άλλο. Άλλο να βρίσει και άλλο ναι, να κριτικάρει. Ακόμη και κριτική. Ναι. Πες ότι δεν θέλω να κριτικάρει. Δεν θέλω να πει τίποτα. Όχι, τίποτα. Ούτε καλό ούτε κακό. Εγώ λοιπόν. Ξεκάθαρος. Εγώ λοιπόν. Μην το κάνεις. Ναι, εγώ λοιπόν διαφωνώ. Λέω, επειδή ρίξατε τη Χούντα, εσείς όλοι οι κουμουνισταράδες, οι βρωμαριστεροί, σαν τα. Ναι. Για να έχετε ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι ούτε με τη Χούντα ούτε με τους αριστερούς, λέω να πούμε ότι καλά θα κάνουν να λένε την άποψή τους τεκμηριωμένα για οποιοδήποτε έχει δημόσιο λόγο. Τώρα, επειδή εσύ δεν θες να χαλάσεις τη σχέση σου ή να παρεξηγηθείς ή να σε πούνε, εγώ ας τη χαλάσω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, συνέχισε λοιπόν, τώρα. Ναι. Θέλω, όποιος θέλει να εσύ πει. Εσύ θες, επειδή το βρακί σου λερώνεται συνέχεια, καθόλου. Να πούμε, καθόλου ναι. Αν άλλο. Αυτό θεωρείται ότι είναι φασισμός. Θες να κάνεις δημόσιο, μόλις να τα έχεις καλά. Όχι. Σε αυτή τη γη. Εμένα μπορείς... να με βρίσει, ρε φίλε. Ναι. Δεν σε βρίζει, σε κριτικάρει. Μα εσύ δεν θες να σε κριτικάρει με θέρα, τον άλλο θα πεις. Έχω δεχθεί χλέβη απίστευτη από και δεν απαντάω. Τι χλέβη. Ναι. Λέω, όταν κάποιος παίρνει, ας βρεις εμένα. Τέλος, τελείως. Όχι άλλο. Άλλα θέματα, τελείως. Πάμε παρακάτω. Ραπ λαϊκή η απέτηση που θα μετρελάνει στο γιατρό να γίνει ρεμίξ στα κλαμπ. Καλά, ήταν επικό χθες. Πολύ καλτιά ήταν χθες το βράδυ. Εγώ συνηθίζω να τραβάω μαζί μου τους καλτ ανθρώπους. Λένε ότι είμαι καλτ και εγώ δεν το δέχομαι. Είσαι. Δεν το δέχομαι. Και η αλήθεια είναι ότι τραβάω έτσι σαν ένας μαγνήτης, να πούμε, τις ωραίες καταστάσεις. Οι ωραίες καταστάσεις είναι οι έντονες καταστάσεις. Η ροκ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ στη ζωή μου αυτή την ηρεμία. Την υφαλιότητα. Τη μίζερη ηρεμία. Δεν είσαι για γαλλικά και πιάνω. Παρότι πήγαινε στο Δελαζάλ. Με διώξανε οι καλογέροι εκεί. Ράπησε για τον πάγκο της Chelsea να σηκώσει το Champions League. Θα το ήθελες να γίνει ποτέ αυτό? Τι να κάνω. Δηλαδή έτσι. Στα θέλω, στα όνειρά σου θα ήταν ποτέ αυτό? Αυτό, ναι, βεβαίως. Σοβαρά. Βέβαια. Τι να ονειρεύουμε. Θα ήθελες να είσαι. Ένα θησαυροφυλάκιο ονειρεύομαι να βουτάω μέσα στα λεφτά. Σαν το Σκρούτζ. Σαν το Σκρούτζ. Αυτό εδώ είναι ένα θέμα. Εύκολο να γίνει, ναι. Ναι. Και το άλλο σε πάγκο. Ναι, ο πάγκο. Ρε φίλε. Συναρπαστικό. Ειλικρινά προσεύχομαι να το δω. Ναι. Αν ήμουν 30 χρόνια να προσευχόσουν. Όχι. Ναι. Να το δω έτσι μια στιγμή. Είδε το ραγκάτσι. Να έρθω στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Και να με την πρώτη ώρα να γυρίσει και να πει τι να μα πει. Ρε αμπάλε τώρα, εσύ να μιλήσει. Μην χτυπά το χέρι. Να μιλήσει για μα. Μην χτυπά το χέρι. Μην χτυπά το χέρι. Σαν το προπονητή τον και βάλε κάτσο. Είστε μεγάλη μπουκ στο Μετρόπολη και προχθές ο Ραγκάτσι άσο United. Διπλό Σαχτάρ έλεγε. Εγώ βλέπω ότι ο Χατζινάκος είναι σε φόρμα μεγάλη και πάτε λέγεται εσύ. Και γιατί διαμαρτυρήθηκες που ήρθε ο Χατζινάκος στη δικιά σου εκπομπή και με είπες γιατί δεν τον έστειλες στον Κουλιανό? Δεν τον ήθελες δηλαδή? Σε μένα ιδιωτικά μου είπες. Πότε έγινε αυτό? Προχθές. Γιατί λες ψέματα? Δεν μου είπες καλά, δεν μπορείς να το στείλεις σε άλλη εκπομπή. Γιατί δεν με ενημέρωσες? Άλλο με είπες. Γιατί δεν με ενημέρωσες? Ναι. Για κάτι που είναι να δεχτώ. Και δεν βλέπω ξαφνικά. Δεν είπες αυτό. Αυτό ήταν ένα που είπες. Γιατί δεν με ενημέρωσες? Το άλλο που είπες, γιατί δεν τον έστειλες. Με ενημέρωσες? Όχι. Στον Κουλιανό, γιατί πες δεν τον έστειλες? Και λέω, εφόσον αφορά στοίχημα, γιατί δεν μπαίνει στοίχημα? Άντε, πες τα λίγα-λίγα στα βγάζω. Δεν κατάω αυτό. Με τα τσιγκέλια στα βγάζω. Αυτό. Όχι, ρε. Με αφορά. Όχι, ρε, τι. Και δεν ενημερώνομαι. Εντάξει, εγώ τον έστειλα σε σένα γιατί τη δικιά σου εκπομπή ήθελα να είναι η δυο σας δυνατή. Δεν είναι. Ο Κουλιανός είναι εντάξει, βάφτισε την Ευγενούλα, αλλά ξέρω εγώ καλά τα πάει κι αυτός. Εντάξει. Την άλλη φορά το στείλω στον Κουλιανό. Εγώ τον έστειλα, ρε. Ο Ανθρώνης είναι αυτός ο αρχηγός. Ο Μπούζος και αυτή. Εγώ τι είμαι? Κλητήρ. Διάβασα τα μηνύματα. Η UEFA αναφέρει πως τον goal είναι offside, αλλά ο Γρηγόρης από Τούμπα και ο Βασίλης από Πηλία έχουν αντίθετη άποψη. Πρωτάθλημα ναι. Και εκεί πέρα. Αν μπει στο ζούγκλα να πούμε, το λέει. Ότι η UEFA την ανέλησε τη φάση και λέει ότι είναι offside γιατί θεωρεί ότι ο. Πώς το λένε, ο Κούρμπαγκλά, αυτό που παίρνει 1,5 εκατομμύριο να κάνει το χάφι στον ΠΑΟΚ, επηρέαζε τη φάση. Εγώ λέω ότι δεν είναι offside και δεν το λέω για τον Μαουρίτσιο, για τον Πλατέλα. Για τον Πλατέλα, τον Μπακασέτα. Ποιο Πλατέλα? Μου έλεγε για τον Πλατέλα έξω και. Καλά, εντάξει. Είναι δυνατόν η UEFA να ξέρει περισσότερα πράγματα από σένα? Φυσικά και όχι. Τώρα μιλά σωστά. Άντε γίναμε όλοι οι σικιόμοι. Άντε μην τα πάρω τώρα. Ποια UEFA τώρα? Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Τι έπαθε η ιστερική κτηνίατρος εχθές? Οκ, μπορεί να είναι τελείως φιόγκος, λέει, αλλά κατά βάθος το λυπάμαι. Έχει πολλά ψυχολογικά, πρέπει να έχει φάει τρελό μπούλινγκ μικρότερος. Μπούλινγκ. Τι είναι? Το μπούλινγκ. Ναι. Ρώτα. Άλλο. Ρώτα να μάθει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα? Ναι. Πάνε σε διάλειμμα, ό,τι θες. Καλησπέρα Κωστή, πέρα το γιατρό χαιρετίσματα ότι δεν θα μας λείψει και πολύ. Ο Εριστικός, καλή εκπομπή. Πολλά μηνύματα, τι γίνεται ρε παιδιά? Πουλάει ο γιατρός, πουλάει. Πουλάει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφήκοντα και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με ακόμα χαμηλότερες τιμές. Πέμπτη έως Σάββατο. Ελληνικό κοτόπουλο νοπό το κιλό μόνο 1,98. Χύμα και συσκευασμένα λαντικά εφαντής και όλα τα χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Παιδικά δημητριακά Kellogg's 50% φθηνότερα. Και όλες οι φρυγανιές φόρμα 35% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούργια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Ορίστε, έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε. Ναι, γιατί. Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Καραπουζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ίσια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Και τώρα δεν ξέρω αν επιμένετε, τι να πω. Απέραστο βράδυ το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση, να τα στεγνώσουμε εκεί. Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη η μέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Win. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC, TERNA και NG. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310 933 787. Injectionservice.gr.
3ο Auto Festival Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο σαλόνι αυτοκινήτου της Βόρειας Ελλάδας και πάλι στη ΔΕΘ. Για πρώτη φορά 2-3 ημέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 16, 17, 18 Μαρτίου και ξανά το επόμενο τριήμερο. 23, 24, 25 Μαρτίου. 20 εταιρείες, 100 νέα μοντέλα, 3 πανελλήνιες πρεμιέρες. Θεσσαλονίκη Auto Festival. Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά και πάλι στη ΔΕΘ. Μόρις, εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Μόρις. Ενεργειακής κλάσης Α2+, από 699, μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και γνώρισε από κοντά τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Κάνε παιχνίδι από το δικό σου μόνιτορ. Θέλεις πολλαπλά πονταρίσματα? Παίζεις σε 4 ρουλέτες ταυτόχρονα. Θέλεις live παιχνίδι? Ποντάρεις ηλεκτρονικά σε live τραπέζια. Νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Με πολύ χαμηλό bet για πολύ υψηλά κέρδη. 5η 15 Μαρτίου, 9 το βράδυ. Μη χάσεις την επίσημη πρεμιέρα για τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες με το διάσημο παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη. Έλα στο Regency Casino. Μπες στην κλήρωση και γίνε ένας από τους 24 τυχερούς που θα δοκιμάσουν πρώτοι τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Λαχνή συμμετοχή καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα. Τέλεσμα μετράει. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Εδώ είμαστε μαζί με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101. Πάτε στην Δελφόν 101 Μάρκ Μπότσα Ριγωνία για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27, προκειμένου να σας ανοίξει αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85 27 27. Ο Ιβάν δεν είναι χαλήφης, δεν έχει την έποκα, ένα κακό που ανακυκλώνεται αυτό συνεχώς. Κυρίως ο ραπ, μεγάλο λάθος. Μόνοι σας τα λέγατε, πήρε με τις ενώσεις, θα έχουμε γκρεμίσει και έχουν τα, πήρε με τις ενώσεις, πήρατε τις ενώσεις. Ο Δημήτρης βρίζει το γιατρό. Ποιος είναι ο Δημήτρης που βρίζει το γιατρό? Δημήτρης Μουσάντες, έτσι υπογράφει. Ναι, είναι τόσο ρόμπα αυτός που δεν φοβάται να γράψει το επίθετό του. Α, εξής απορρέκωστρο. Έφυγε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης του Μετρόπολης επιτέλους. Καραφλή μαγεία, γουστάρεις κάλτ καταστάσεις, αλλά άκου και λίγο τον κόσμο που δεν τον ήθελε εδώ και πολύ καιρό. Σταματήσε να σας ακούμε Τετάρτες λόγω σκυλογιατρού. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, τι θέλετε. Καλά κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, περνάω εγώ καλά. Και σήμερα Europa League, βέβαια, αραβωνιαστικιά είναι. Σήμερα Europa League. Τι βλέπεις? Θα δεις κάτι? Όχι. Α, δεν θα δεις γιατί... Δεν με τραβάει. Δεν στραβάει ο θεσμός? Ναι, δεν με τραβάει ο θεσμός. Το παιχνίδι της Zenit με την Λειψία που είναι κομβικό. Ούτε ταινία με τον Παπαγιανόπουλο βλέπω. Τη Salzburg με την Dortmund που θα είναι συναρπαστικό. Επειδή έχει διπλό και τα λοιπά, όχι. Ναι. Δεν με τραβάει ο θεσμός. Προτιμώ να δω Σπάρτη Άρης. Παρά να δω Λειψία Ντόρτμουντ. Καλά, ότι προτιμώ να δεις ομάδα της καρδιάς σου είναι εδώ. Δεν θέλω να σου πω ότι προτιμώ μικρή ομάδα να δω παρά αυτό το μέγεθος, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Να σου πω ότι το πραξικόπημα απέτυχε στον Άρη. Ποιο πραξικόπημα? Πραξικόπημα. Ποιος έκανε πραξικόπημα? Για να φάνε το σπανό. Ποιος θα φάει το σπανό? Σπανός καταρχήν. Ο σπανός δεν μπορεί να διαχειριστεί δύσκολη κατάσταση. Ναι. Σε ενημερώνω. Ναι, το πραξικόπημα. Σε ενημερώνω κι εγώ. Ο σπανός όταν δυσκολεύει η κατάσταση, το πιάνει τικ.
Γράφει σήμερα. Το πιάνει τίχρε. Άκου εμένα, ρε κόκκινε. Μη γράφει σήμερα. Γράφει σήμερα. Ποιο γράφει εσύ σήμερα. Εσύ. Ναι. Ότι τριγυρίζει έξω από το κλάνο τη Βικελίδη ο Μάντζιος. Ο Μάντζιος, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πραξικόπημα απέτυχε να σου. Ναι, ρε κόκκινε, δεν ξέρω τώρα. Εσύ, επειδή πίνει ένα καφέ με τον Μυροφορίδη, απέτυχε. Ρώτα τον Μυροφορίδη στην Αλφα Εθνική, θα μείνει. Ο Μυροφορίδη θα φύγει ό,τι και να γίνει. Άντε, λοιπόν, δώσ' την είδηση. Στο λέω από τώρα. Γιατί θα φύγει. Γιατί θα κάνει. Δεν κορόιδο. Θα κάνει τη δουλειά του και θα φύγει. Ναι. Θα ανεβάσει τον Άρη και θα φύγει. Ναι. Γιατί δεν θα μείνει. Το δεν, γιατί. Δεν θέλει, θα πει. Όχι, δεν έχει. Εγώ δεν είμαι. Άκου να δει. Ούτε κομμενά του είμαι, ούτε δικηγόρο. Καλά, μου σκιάξει, κερνάει. Εντάξει. Άλλο λέω εγώ τώρα. Εσύ να βρει μία φορά που έχω πιει καφέ με τον Άρη. Μάλλε πράγματα που δεν πιστεύω. Γιατί δεν θα μείνει στον Άρη. Ρώτα τον ίδιο. Εγώ δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Αφού μιλάτε. Πάρτε τον τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Ξέρω γιατί δεν θα μείνει στον Άρη. Να σου πω κάτι. Γιατί όσο σάλιο έχει ένα που έχει ζάχαρο 4, άλλο τόσο σάλιο έχει και ο Άρης. Γι' αυτό δεν θα μείνει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει σάλιο ο Άρης. Ο Άρης ανεβαίνει. Δεν παρανέμει. Η προοπτική του ποια είναι. Η προοπτική του. Ναι, ποια είναι, θα ανέβει. Ποιο ήταν ο στόχο. Να ρωτήσει τον κύριο Καρυπίδη. Δεν θέλω να ρωτήσω κανένα, ρε. Μάτια έχω, βλέπω ακόμα. Γκαβό δεν έχω. Άκου να δει. Ναι, το μεγάλο πρόβλημα του Άρη, ναι, είναι ότι έχασε αρκετό καιρό, ναι, στι κάτω κατηγορίε. Πήγε για λίγο, ναι, έμεινε πολύ. Παρακάτω. Αντί για δύο χρόνια φεγγε. Δεν μα πειράζει αυτό. Παρακάτω. Πειράζει. Ναι. Και θα ανέβει Άλβα Εθνική. Και θα ανέβει Άλβα Εθνική. Επιτέλου επιστρέφει να διαλέξει. Πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο. Να πάει με κάποιο δυνατό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το είπε ο ίδιο ο Καρυπίδη. Πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο. Ή πρέπει να στείλει μάτσα. Τι θέλουν οι Αργιανοί, εφόσον δεν υπάρχει επενδυτής. Για βάλτε σε κύριε ερώτημα. Θέλετε να στείνετε μάτσα ή θέλετε να πάτε σε στρατόπεδο. Τι είναι χειρότερο. Αυτές είναι ερωτήσεις. Τώρα τα άλλα, τα καθοσμοποιικά, κράτα για σένα. Είσαι ο Άρης ο Φτωχούλης. Είσαι ο Άρης που το γήπεδο έχει κάτι λακκούβες να πούμε. Θα ρίξει και είναι η ασφαλτόστρωση στην επανομή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λες ότι δεν έχει μέλλον ο ποδοσφαιρικός Άρης. Δεν έχει μεγάλη προοπτική, λέω. Λες ότι δεν έχει μέλλον. Ναι. Αυτό είπες. Ναι. Τη στιγμή που ο μπασκετικός Άρης, ναι, ήταν δέσμιος, ναι, του κυρίου Λάσκαρη, ναι, και βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι θα πληρώσουν το 1,3 τα χρέη. Θα πληρώσουν. Εγγυητές. Ναι. Μπήκανε, ναι, και θελήσαν και προχωρήσανε. Ναι. Λίγο είναι αυτό. Δηλαδή βρέθηκε εκεί που δεν υπάρχουν έσοδα αποδεδειγμένα. Ναι. Και δεν βρει το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν θα βρει, όχι. Βρέθηκε στο μπάσκετ, δεν βρέθηκε στο ποδόσφαιρο. Ποιο βρέθηκε, ρε κόκκινο, στο μπάσκετ. Ορίστε. Τι βρέθηκε. Ο δικηγόρο. Ο δικηγόρο θα δώσει ένα εκατομμύριο. Ναι, ένα 300. Συγγνώμη. Το δικηγόρο, αν το γυρίσει ανάποδα, θα πέσουν οι δίκες μόνο. Okay. Ναι, μην λέτε λακαμίες στον κόσμο. Όπως λέγατε, λακαμίες στον κόσμο, ο καπάζουγλα, αν το γυρίσει ανάποδα, μπορεί να πέσει κανένα τον πιάνκι. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν ξέρει. Μην λέτε τον κόσμο βλακίες. Μην δίνετε τον κόσμο βλακίες ειδήσεις. Και όταν ήρθε ο Λάσκαρης και τον είδα εγώ τη μάπα του, σας είπα τι θα γίνει. Μην λέτε στον κόσμο ένας δικηγόρος θα δώσει 1.300.000 στον Άρη. Μην λέτε βλακίες στον κοσμάκι. Πάμε παρακάτω. Ανοησίες. Κωστή και κόκκινη, ναι, η UEFA έβγαλε ανακοίνωση στον κόλ του ΠΑΟΚ και ήταν τελικά offside. Θέλω την τοποθέτησή σας. Είναι offside, το έχω πει εγώ πριν την UEFA. Εγώ την τοποθέτησή μου την έχω πει από πλάνο που έχω. Ακούστε, πλάνο, αεροπλάνο, προσέξτε τώρα. Ακούστε κάτι. Λέει βγήκε ένας νόμος άλλος το 17, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτός επηρεάζει τη φάση. Αν είναι offside και είναι μπροστά από τον Μπακασέτα, είναι offside. Τώρα. Τι λέει ο κόκκινος και τι λέμε εδώ επειδή είμαστε ΠΑΟΚ, χέστηκα. Εγώ ξέρω τον goal offside. Τι είμαστε. Τι είμαστε εδώ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Τι μιλάς για την ομάδα σου καθόλου. Την έχεις τάψει την ομάδα. Θα αστείευες. Εγώ δεν αστείευομαι καθόλου. Αλλά οκ. Okay. Τι. Λέβες. Σε 100 ώρες, στις 90 παίζεις ΠΑΟΚ. Τι είσαι. Όφι είσαι. Τι είσαι. Τι παίζεις τον Άρη παίζεις. Εγώ λέω τα πάντα. Τι ποια πάντα λες σαν χλαμάρα. ΠΑΟΚ είμαστε εδώ. Κρίμα που έφυγε ο γιατρός Δραπή. Ήξερε πολύ μπάλα και τα ακούσει και να πάει κόντρα στην αυτόνομη. Κάνε κάτι να τον φέρεις πίσω. Θα έρθει, άμα θα έρθει μόνο του, ή άμα θα φύγει, θα φύγει μόνο του. Καρυπίδη, διώξε, ναι, το Μυρωδιά. Και από τον Απόλλωνα τον διώξαν όταν ήταν πρώτη, γιατί πήραν, τον πήραν χαμπάρι. Φέρε το Μάτζιο χθες. Ναι. Λέει ο Αποστόλης. Ναι. Δεν υπάρχει πιο ενδεχόμενο. Τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο ενδεχόμενο. Αφού είχε εστία πάνω το Σπανόστρα, έκανε δύο ισοπαλίες και αντί να πει, α, τι θέλετε, ρε, και άντε κριτική, δεν πάτε στο διάλογο εδώ πέρα. Πρώτο δεν σα έχω. Δεν έχει. Σαν τον Κακομοίρη κάθεται εκεί πέρα, τον πιάνει και το τικ. Άμα εγώ πρώτο με τον Άρη. Αυτό ακριβώ λέω. Είμαι αίτητο. Τα μάτια που έχω χάσει βαθμού έχω φέρει 0-0, δεν έχω φάει γκολ. Και ποιο θα με κουνηθεί να πούμε. Τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, που αυτό και άμα δεν με θέλετε θα φύγω. Έχει αιστεία πάνω του. Στο λέω εγώ. Ο Σπανό έχει αιστεία πάνω του. Κακό. Καλό προπονητή είναι. Έχει φτιάξει καλή ομάδα. Για να το βάλει γκολ τον Άρη, σου βγαίνει η ψυχή να πούμε. Σέντερφορ
Δεν έχει τον καλύτερο τη κατηγορία. Δεκάρι δεν έχει καθόλου. Τώρα πήραν μυρωδιά ότι ο Πλατέλα. Στάθη μου, υπάρχει σε όλα τα site. Κάτσε λίγο ρε κόκκινε. Πήρανε γραμμή ότι ο Πλατέλα μπορεί να παίξει πίσω από τα φορ. Γιατί ο Πλατέλα είναι γρήγορο με την μπάλα, αλλά χωρί την μπάλα δεν είναι γρήγορο. Δεν τα βλέπετε αυτά. Λεπτομέρειε είναι τώρα να πούμε. Μιλάμε και με προπονητέ και με ανθρώπου οι οποίοι είναι ειδικοί και ανταλλάσσουμε απόψει. Δεν κάνουμε κάτι άλλο εμεί τη μέρα μα. Οπότε ο Σπανός ας μην κάνει τα τίκ όταν δεν μπορεί ο Άρης και τον πιάνει τρέμουλο. Χτες Δραφιόγκο λέει σε παρέσυρος και άλλα μας έλεγες για το offside. Ποιος? Ο γιατρός λέει υπάρχει λέει ανακατασκευή του νόμου που λέει ότι, εγώ λέω ότι συμμετέχει στη φάση. Τώρα αν εσύ έβγαλες τη γραμμή ότι είναι ο Μπακασέτας πιο πίσω είναι άλλο κομμάτι. Δεν έβγαλα. Τι έβγαλε? Είχα μια εικόνα την οποία στην έβγαλε. Πες στην UEFA είστε άσχετοι. Δεν είπα ότι είναι άσχετοι. Λοιπόν. Γιατί μόλις ήρθε μήνυμα από τον Κουλιανό. Ο Κουλιανός, ναι. Διαψεύτηκε η είδηση, Γρηγόρη, για την είδηση με τον κόλλο από την ΕΦΑ και ο Πάκο έκανε καταγγελία στην ΕΡΑ για ψευδή είδηση. Ωραίος. Πολύ καλά. Λοιπόν, να λοιπόν που καμιά φορά υπάρχουν και fake news. Fake news. Ψεύτηκες ειδήσεις. Ψεύτηκε η είδηση. Πολύ ωραία. Άμα είναι έτσι. Λοιπόν, η είδηση κάνει λόγο για διαρροές στελεχών της UEFA, ναι, των Αθηνών σχετικά με το site. Ναι. Και ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ναι, ούτε ότι πρόκειται να βγει σχετική ανακοίνωση. Επίσης, πάει ΠΑΟΚ. Ποιο site το έβγαλε, η Ζούγκλα είναι? Όχι, το CDNA. SDNA. Το SDNA έβγαλε τον Golden Offside. Την ανακοίνωση UEFA έβγαλε. Το SDNA την έβγαλε. Ναι. Το SDNA έβγαλε. Ναι. Το SDNA του Σαββίδη, ρε ηλίθεια, πώς θα το βγάλει αυτό. Και λέει επίσημη διάψευση. Επίσημη διάψευση. Πριν είχε. Ναι. Πριν είχε αυτό και τώρα βγήκε η επίσημη διάψευση. Άλλο γράφει. Το ψάξαν οι μαθητές. Ρε ηλίθιε, άλλο γράφει. Το SDNA του Σαββίδη δεν μπορεί να έχει την είδηση την πρώτη που λες εσύ. Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Αν την έχει. Χαϊβάνι την έχει. Άλλο site. Το Ζούγκλα το έχει. Βρε το Ζούγκλα το έχει, ρε αδιάβαστε άνθρωποι. Αμελέτητε να πούμε. Το SDNA του Σαββίδη, ρε ηλίθιε. Πώς θα γράψει το δικό του το site ότι η UEFA είπε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Άσχεται. Κι όμως έγινε. Πώς έγινε, ρε. Δεν έγινε. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Μάθε ποιος ελέγχει το ένα site, ποιος ελέγχει το άλλο. Μάθε, ξέρω εγώ τι. Μην γινόμαστε ρεζίλοι μεσημεριάτικα. Ατράβα στα θέματα. Ρε. Λοιπόν. Άντε. Εδώ είναι άλλο site. Άσε τώρα να πάει στο διάλογο. Πες λάθος έκανα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Τι σταμάτησες. Τη Ζούγκλα το έβγαλε. Σας στέλνουν μηνύματα. Ρε πάρε στο κινητό σας. Σε διορθώσουν. Μα είπαμε ότι υπάρχει επίσημη. Σε διορθώσουν θέλουν. Πάρε. Ποιος θέλει μήνυμα, ο Κουλιανός. Εγώ καταρχήν δεν δέχτηκα αυτή τη γνώμη. Τι δεν? Δεν δέχτηκα αυτή τη γνώμη. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Εντάξει. Ότι υπόθηκε. Ότι, και αν υπόθηκε, ότι ισχύει. Από εκεί και πέρα, τι προσπαθεί να μου φορέσει κάτι. Τι προσπαθώ να σε φορέσω κάτι, ρε. Πάντως, ο μόνος αίτητος στην Ευρώπη είναι ο Βαλβέρδε και ο Σπανός. Και ο ένας έχει πιάσει τίκ επειδή έβερε 0-0. Τον έπιασε τρέμουλο. Και άμα δεν με θέλετε, θα φύγω. Άμα εγώ Σπανός, θα πω τι θέλετε, ρε κολοπεδαράδες. Δημοσιογράφοι και παράγοντες και οπαδοί. Σας έχω πρώτος. Κάτσε, ρε, σας έχω πρώτος. Αίτητος. Α, πάτε στο διάλογο. Θα τους έλεγα. Όχι, αν με πιάνει τικ. Λέγε. Γρηγόρη, πάει ΠΑΟΚ, θα κάνει μήνυση στο Sport FM γιατί δεν υπάρχει επίσης ανακοίνωση. Να κάνει μήνυση. Από την UEFA για τον κόσμο. Πολύ καλά θα κάνει. Άμα λένε ψέματα, ηθελημένα, άλλο κάνω λάθος εγώ. Και άλλο να κάνω ηθελημένα να πάρω τη μεριά του αλουνού με ψέματα. Άλλο να κάνω λάθος και άλλο να πω ψέματα ηθελημένα. Έχει διαφορά. Το λάθος το κάνεις ανά πάσα στιγμή. Το στημένο είναι άλλο πράγμα. Καλά την κάνει την ΕΡΑ. Και εγώ, άμα κάνω στημένο και πω ψέματα εναντίον κάποιου, και εμένα με κάνουν μήνυση. Με έχουν κάνει για άλλα πράγματα. Για βρισιές, για. Πώς το λένε, για κακό και συμπεριφορά και τέτοια. Δεν με έκανε κανένα μήνυση γιατί είχα κακή συναλλαγή ή τα πήρα ή έκανα. Σου λέει τι έγινε ο Ραπτόπουλος, έβαγε πρόστιμο. Τι έκανε, πλακώθηκε στο ψήφο. Η UEFA ποτέ. Κάτσε ρε λίγο. Τι έκανε ο Ραπτόπουλος, το έφαγε μήνυση. Τι έκανε, έβρισε. Ωραία. Δεν πουλήσαμε ναρκωτικά, ούτε όπλα, ούτε φέραμε βουλγάρες από ό,τι είναι αυτή για να βγάλουμε πόρνες. Βρήσαμε, τι έγινε, στην Τούμπα μεγαλώσαμε και βρήσαμε. UEFA εδώ ο Γρηγοριάδης, τι έπαθε ο Γρηγοριάδης. Σταμάτα ρε! Ναι. Η UEFA ποτέ δεν σχολιάζει διαιτητικές αποφάσεις διοργανώσεις. Ναι. Επομένως δεν θα σχολιάζαν ποτέ αποφάσεις διαιτητών και σε εθνικές διοργανώσεις. Να την πηδήξει κανονικά την Ελλάδα. Είναι τελείως αβάσιμη και αναλυτής. Να την πηδήξει κανονικά την Ελλάδα. Αν θέλει να κρατήσει αποστάσεις. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αν έγινε λάθος, αν του τη στήσανε του πάω και η ΕΡΑ, είναι δύο φορές κατακριτές. Όποιος και αν το κάνει. Όχι, δεν είναι όποιος. Την ΕΡΑ την πληρώνουμε όλοι. Άλλο να κάνω εγώ λαμογιά που με πληρώνει ο Ανδρώνης και άλλο να κάνει λαμογιά ο Μήνος για παράδειγμα που τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και δεν ξέρω να μιλήσει ελληνικά. Μπαουκ. Κατάλληλο είναι. Να μην ξέρω εγώ ελληνικά
και να είμαι καρνίβαλος και άλλο να είναι ο Μήνος εκεί που τον πληρώνει ο λογικός. Ο Κομίνης δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Το ξέρουμε. Δεν θα στο πάει. Δικαστήριο. Ναι. Πώς το κρίνεις? Θα σου πω πώς το κρίνω. Τι λένε τα αθηναϊκά μέσα, γιατί δεν συλλάβανε η αστυνομία τον αυτόν. Έκανα μια ερώτηση. Κάτσε, ρε Κόκκινε. Έκανα μια ερώτηση, θέλω να απαντήσει. Εσύ απαντάω, ρε Κόκκινε. Έκανα μια ερώτηση. Εσύ θα το συλλάμβανε, άμα ήσουν αστυνομικό. Άλλο σου λέω, ρε Κόκκινε. Εσύ. Θα... Ωραία, αλλού θέλω να καταλήξω, ρε Γρηγόρη. Ωραία, πες το δικό. Αλλού θέλω και να καταλήξω. Δικό, okay. Μην είσαι φρένο. Φωνάζουν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι. Θα φάει με στούντιο. Στούντιο θα φάει. Στουφεκιά θα φάει. Άντε πάλι. Πάλι φρένο. Άσε με να φύγω, ρε Γρηγόρη, στην Εγνατία εδώ με 180. Άσε με να πετάξω την Πέμπτη μέσα. Άσε με. Όπως λέω ξανά πάλι θα το πω. Τα αθηναϊκά μέσα λέγανε. Γιατί αυτοί οι βρωμοαστυνομικοί δεν σπάνε το Σαββίδι. Λέω και εγώ τώρα από εδώ. Γιατί δεν πάνε στο σπίτι αυτού του Κομίνη να το συλλάβουνε. Όταν το συλλάβουν, τον πάνε σηκωτό. Ποιος τον φώναξε? Ποιος τον φώναξε, ξέρεις? Ποιος? Εσύ πες, εσύ είδες την είδηση. Ποιος τον φώναξε να καταθέσει? Ποιος? Δεν ξέρεις ποιος τον φώναξε? Όχι. Δεν ξέρεις. Αυτός που τον φώναξε. Δεν πάει πού, ρε Γρηγόρη? Στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Ναι. Σε δικαστήριο θα πάει. Πού θα καταθέσει? Ωραία. Ωραία. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν στέλνει την αστυνομία, γιατί δεν βγαίνει άλλη. Είπε ότι ό,τι έχω να πω το έχω γράψει στο φύλλο αγώνα. Γιατί δεν κάνει αυτή η κρυόκολη που είναι και η Στεφανίδου που την πληρώνει ο μπαμπάς εκεί πέρα και ο γιος, θα πούμε, στο Εύσιλον. Γιατί δεν πάει να πει τσακώστε τον. Εδώ έβγαζε αφρούς ο Γρηγοριάδης. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. 60 χρόνια τον Γρηγοριάδη, 58 πόσο είναι, να βγάζει αφρούς. Πρώτη φορά. Το τρόμαξα. 61. Άντε πάλι. Γιατί είναι 61, ρε. Ε, τόσο είναι. Ε, πότε είναι γεννημένος? 61. Για να είναι το 61, πότε είναι γεννημένος? Ρώταν τον. Εσένα ρωτάω. Βγάζει τον έξω. Πότε είναι γεννημένος ο Γρηγοριάδης? Εγώ σου λέω ότι είναι 61. Ναι, πότε, ποια χρονιά γεννήθηκε? Άμα είναι 61. Πότε είναι? Το 57. Το 57 γεννήθηκε. Ναι. Μισό λεπτό. Πάω να το ρωτήσω. Γιατρός θες, είμαι 39 χρόνων μπαμπά. Άσε με. Γελάει ο κόσμος. Το καλό και ο γιατρός και ο Κυρκός που μας έκανε κάθε φορά ταξίδι πίσω στον χρόνο. Γιατρέ το αυτό. Πολύ πινελίκη, ρε. Μούφα είδηση. Ο άλλος θέλει να έρθει να σφουγγαρίσει τα κλάματα. Τον ΠΑΟΚ τον κυνηγάνε, λέει. Αν ο Σαββίδης ήταν στον Παναθηναϊκό θα του κάνανε στοματικό και θα του έδιναν τον Παρθενώνα. Έχετε και δημόσιο λόγο, άντε πάτε να δουλέψετε. 10 Ιουνίου του 1959. Είναι 59 ετών, δεν είναι 61. Εντάξει, okay. Τι είναι, εντάξει. Συγγνώμη, κύριε. Σε να μας εβάλουμε νεκροθάφτη, θα πεθαίνει κανένας 80 χρόνια, το βγάζει 72. Θα έρχεται ο Τελίκα να λέει. Αν είσαι νοιάζει. Όχι, εσύ αν είσαι ο νεκροθάφτης που έκανε αυτά, θα έρθει. Πε και τίποτα σωστό. Δεν με ενδιαφέρει. Σαρδάμ τον νικητή. Λάθος ημερομηνία γέννηση. Τι να σε. Αποστολόπουλο το λέγανε Αποστολίδη τον είπε εσύ. Πάει στο δικαστήριο. Δεν πάει, λέει. Εκεί που το φωνάξανε, λέει, το Κομίνη. Πού πάει ο Κομίνη? Δεν ξέρω πού πάει. Τι να σε κάνω, μωρέ. Σαν Ηρακλειδέας έχει σταματήσει το μυαλό σου. Τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή σου και καμάρι. Κύριε Ρατόπουλες, αρέσει να προτρέχει και να δημιουργεί κλίμα και περικαλεί. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εσύ μα τα ζάλισε εδώ και μήνες. Το γκολ είναι πεντακάθαρο όσο και να θες να δημιουργήσει εντυπώσεις. Εγώ θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Ναι. Λοιπόν, είναι η άποψη του φίλου. Το γκολ συμμετέχει ο άλλος στη φάση. Από εκεί και πέρα έπρεπε να το μετρήσει ή δεν έπρεπε να το μετρήσει. Έπρεπε να το κάνει. Για μένα το λάθος του διαιτητή είναι εκείνη την ώρα. Και φάγατε και τρύπημα. Εμένα δεν είναι το θέμα μου αν είναι γκολ ή όχι, είναι ηλίθεια που στέλνει το μήνυμα. Εμένα είναι ότι σε κάνουν στην Τούμπα τραμπούκο ο Λιμπερόπουλος, ο Χιμένεθ και ο, πώς το λένε τον άλλονα, και ο Δημητριάδης. Και πάνε και πιάνουν τον δημοσιογράφο της Νόβα, του το σφυρίζει να πούμε, και γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Και η Τούμπα, και έτσι η Τούμπα, και Βιετνάμ η Τούμπα, και ο νόμος της Τούμπας. Ποιος νόμος της Τούμπας? Ήρθε εδώ ο Χιμένεθ, ο προπονητής, να πούμε, της ΑΕΚ μαζί με τον. Το σαπιοχιλιά τον άλλο, τον Δημητριάδη και τον Λιμπερόπουλο, και κάνα τραμπούκο στην Τούμπα και πέρασε τη ΣΑΕΚ. Και η Τούμπα και ο νόμος της Τούμπας, και από δεν περνάει κανείς, και ο νόμος της Τούμπας, και στραβό το στόμα. Φάει το στραβό το στόμα τώρα ο νόμος της Τούμπας. Και ο νόμος της Τούμπας δεν πατάει σκοτρώνει. Ο νόμος της Τούμπας είναι τον πας καροτσάκι τον άλλον, να τον πας καροτσάκι τον άλλον και να πει ο άλλος αμάν, εδώ δεν γλιτώνουμε. Πήγε ο άλλος με το όπλο και το πήρε η ΑΕΚ. Πώς γίνεται αυτό, ο νόμος της Τούμπας? Άρα είστε αστέχνες. Κάτσε λίγο. Είστε αστέχνες. Ναι. Σε ένα μάτς που είναι 50-50. Η ΕΠ είναι 50-50, το έχει στην Τούμπα και βολτάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Κοιλιάς, να πούμε, ο Δημητριάδης. Και εσύ έχεις τον Κωνσταντινίδη με τα χεράκια τα κοντά. Τιμωρημένος ήταν. Ποιος ήταν? Κωνσταντινίδης. Ποιος Κωνσταντινίδης, ρε. Πάω εγώ με στην Τούμπα να έχω τον Δημητριάδη. Πρέπει να τον πλακώσει στις μπουνιές ο Ιβάν. Απάντησε μου σε κάτι. Αχ, εγώ στον πάγκο, κάτσε κάτω. Αν εγώ στον πάγκο του ΠΑΟΚ, γενικός αρχικός, τι είμαι?
και γίνεται η φάση. Έχω φύγει πρώτος. Μόλις πάει ο Δημητριάδης εκεί, του τη ρίχνω εγώ την μπουνιά. Άντε βρε χοντρέ, θα το πω. Λοιπόν, άντε τώρα βάλατε και εκθέσατε. Γιατί τώρα. Ένα λεπτό. Είναι μπουρδες. Εκθέσατε εγώ, είναι μπουρδες. Από αλητία ξέρεις. Μπουρδολόγος. Από αλητία ποδοσφαιρική ξέρεις. Εκεί με το Χατζηπαναγί, λαλαλά. Μπορώ να μιλήσω. Με το Χατζηπαναγί, 8η. Μπορώ. Ανοίγατε τα ποδάρια. Παίζουν όχι, δεν πάω να μιλήσω. Γήπεδο, άντε σε λοιπόν. Οάκα, σταμάτα λίγο. Σε Καραϊσκάκη. Σταμάτα λίγο. Ηλιοφόρο, σταμάτα, σταμάτα ρε λίγο. Όταν είστε λαλά. Οι Άκοι ήρθαν οργανωμένοι εδώ. Πίεση ο προπονητής του Όφη. Σε θυμάμαι. Τι. Για να παίξει όμως. Τι για να παίξει. Για να παίξει μπάλα. Ποιο είναι για να παίξει. Δεν ήρθαν τον Ολυμπιακό να μην παίξει. Οι Άκοι ήρθαν οργανωμένοι και εσύ ήσουν λαλάρε με τον Μίχελ που τρώει βούτυρο αλπίνο να πούμε. Πήγε να κάνει τραμπούκο. Αουάουάουά. Με διαιτητή. Αυτή είναι και αφήσατε το Σαββίδι να εκτεθεί. Αγράμματοι εραστέχνες. Ούτε στον τραμπούκο και σπούκο εραστέχνες χωριάτες είστε. Και στον τραμπούκο χωριάτες εραστέχνες. Αφήσατε τον άνθρωπο να μπει μέσα να εκτεθεί. Το βγάλανε ότι είναι ο καουμπόι, ο Τζίμο τρομερός. Μπορούσαν να το σταματήσουνε. Ποιο δεν μπορούσε να το σταματήσει. Μπορούσαν να το σταματήσουνε. Ποιο είναι ο Ράμπο, είναι φυσικά μπορούσαν να το σταματήσουν. Δεν μπορούσαν. Πώς δεν μπορούσαν. Αν υπήρχε ο κατάλληλο. Στο γήπεδο να δημιουργήσει θέμα αυτό με το γιατί, δεν θα έφτανε σε αυτήν. Και αυτό λέμε ρε κόκκινε να καταλάβεις. Οι άλλοι θα είναι οργανωμένοι. Πες το ελληνικά. Επιστήμονες. Πες το ελληνικά. Κουγκολέζικα τα λέω. Στο καλό, ο γιατρός δεν έλειψε κανέναν. Επιτέλους θα ακούμε την εκπομπή την Τετάρτη το βράδυ. Παιδιά, το διάβασα ότι υπάρχει επίσημη διάψευση. Οκ. Okay. Το ότι ασχολείστε με τον κτηνίατρο 50.000 άνθρωποι, αυτό σημαίνει ότι είναι ισχυρή προσωπικότητα, μεγάλη μπαλαδόφατσα και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στο Ραπτόπουλο δεν ταιριάζει μη ιδιαίτερο χαρακτήρα γύρω του. Όλοι γύρω του είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρε. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Επιτέλους έφυγε αυτό ο κρύο ο γιατρό. Άντε, λέει, από εδώ και πέρα οι εκπομπέ σου Κωστή θα είναι ακόμη καλύτερε. Δικό μου είναι, τα διαβάζω. Τα διαβάζει, αλλά στον άλλον έλεγε μην κριτικάρει. Τώρα που είναι ο γιατρό που δεν το χωνεύει γιατί ξέρει καλύτερα. Δεν κριτικάρω. Έλα, ρε, για δεν κριτικάρω. Του δίνει βήμα, ορίστε και απαντήσει. Φτάνει με την προπαγάνδα. Η UEFA δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση και γενικώς δεν παίρνει θέση σε διαιτητικές αποφάσεις. Το είπαμε ρε παιδιά. Το διαβάσαμε. Και για σένα που μου λέει ζώων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι ζώων. Με λέει ρεζόν. Στέλνει τώρα, έχει 10 λεπτά, ενώ έχουμε διαβάσει ότι υπάρχει. Τι θέλει, τι ζώων. Ρεζόν, λέει η UEFA έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν σχολιάζει διαιτητές. Όταν το είδαμε, το διαβάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Την ώρα που βγήκε ανακοίνωση, το διαβάσαμε. Τελείωσε, πάει. Αυτό δηλαδή τι θα μας κάνει δηλαδή τα μούτρα από κοιμά. Από κοιμά είναι τα μούτρα μας ούτως ή άλλως. Τα δικά σου. Είναι τα δικά σου τι από κεμπάπ είναι. Τέρμα λέει μόλις χάσατε έναν ακόμη ακροατή. Άκου offside το goal. Άντε ρε πουλά τρέλα με τα νεύρα μας. Παίζετε επιτέλους μπορείτε να βρίζετε όλη τη μέρα χανουμάκια. Ποιος το λέει αυτό. Ο Μάκης ο Μπαξεβάνης. Μπαξεβάνης επίθετε είναι αυτό. Αυτό κόβεται λόγω επιθέτου. Μπαξεβάνης. Γιατί ο άλλος ο Μπαξεβάνης, ο δημοσιογράφος. Γιατί ποιος επίθεται δημοσιογράφος. Μπαξεβάνης. Μια χαρά επίθετο είναι. Άφηγε από εδώ. Ποιο κόμμα τον στηρίζει αυτόν, τον Μπαξεβάνη. Ποιο κόμμα. Σε ποιο κανάλι είναι. Ποιο κανάλι είναι. Ναι. Ούτε ξέρει το κανάλι, ούτε ξέρει ποιο κόμμα τον στηρίζει. Ο Μπαξεβάνη. Το μικρό το όνομα ποιο είναι. Ούτε αυτό ξέρει. Κώστας. Κώστα το λέει, τον Μπαξεβάνη. Γρηγόρα τον Κώστη. Με ποιον χαρακτήρα από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ίδιο ο Μίχελ. Χαρακτήρα. Με ποιο χαρακτήρα. Με τον Γκαστόνε. Έλα, πάρ τα μηνύματα. Με τον Γκαστόνε. Τον Γκαστόνε. Δεν αφορά. Ναι. Λοιπόν, σνόμπ, τυχερός, πορτοφόλια βρίσκει. Εμένα δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του την Κυριακή καθόλου. Δεν φταίει ο Μίχελ Κόκκινη. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ φταίει που αφήνει ένα τέτοιο μάτς δολοπλοκίας να κάνει κουμάντο και σουλάτσο μέσα στην Τούμπα όπως έκανε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τότε που ο ΠΑΟΚ έκανε την κότα και ο Βόκολος τον έκανε τρίπλο άλλος και το έκανε 2-1 με τον Ολιζαντέμπε. Βολτάρανε εκεί πέρα μέσα, να πούμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, βολτάρανε τη ΣΑΕΚ. Να βράσω τους φουσκωτούς και τους γορίλες. Τακτική θέλει. Και οι φουσκωτοί και οι γορίλες και οι αρχιβαρίστες. Μετά τα μαθήματα ναι. Συστημάτων, μαθήματα τακτικής εκτός γραμμών. Όχι, ρε Κόκκινε, εσύ αυτά στο καφτατζόγλιο που περνάγανε όλοι. Το πιάνεις. Τι χιούμορ. Έχει και χιούμορ. Κύριε Κόκκινε, πείτε στο Ραπτόπουλο ότι ο γιατρός ήταν ό,τι πιο ποιοτικό υπήρχε μετά τον κύριο Πάγκο. Σας ευχαριστώ. Μετά τον κύριο Πάγκο. Έτσι. Όπως βλέπεις θα διαβάζω όλα. Ναι, επειδή σε έκραξα τώρα, επειδή είναι γι' αυτό. Εσένα πιάνει η άποψή σου. Από το κινητό μου. Εσένα πιάνει η άποψή σου. Δεν θα πει. Α σχολιάσω εγώ την αραβωνιαστικιά σου. Διάλειμμα. Κατάλαβες. Ο Ζηλιάρης. Εγώ να πω για την αραβωνιαστικιά σου. Ζηλεύει τώρα. Ζηλεύει το γιατρό. Δεν θέλω δεσμό. Δεν θέλω το δεσμό. Δικιά σου. Να τη χαίρεσαι. Γεια. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για 10.
Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιτές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο Πολυτελές 5 Αστέρων Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το 11ο συνεχόμενο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 6.200.000 ευρώ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη 1114. Παίξε υπεύθυνα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωραία, φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Apollonia Nutrition. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας.
Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Η νούμερο 1 υπερτροφή Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 Μουρουνέλαιο Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Apollonia Nutrition. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons, ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριμέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Απόλο και ξένιασες. Κανείς άλλος δεν μπορεί να γεμίσει το σπίτι με τόση νοστιμιά, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με τυρί κότατς 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 89 λεπτά. Φυσικός χυμός Energy Viva 1 λίτρο 25% φθηνότερα 89 λεπτά. Και μελιτζάνες το κιλό μόνο για λίγο 1,99. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Αυτό το Σάββατο 17 Μαρτίου μη χάσετε το Auto Metro Sport δωρεάν μαζί με τη Metro Sport. Ένα πολυτελές ένθετο 32 σελίδων για το σαλόνι της Γενέβης. Ρίχνουμε στην πίστα τα νέα μοντέλα που κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτοκίνητα των ονείρων. SUV. Τα δημοφιλή με έντονη προσωπικότητα. Αυτό το Σάββατο η Metro Sport έχει και Auto Metro Sport. Μην τη χάσεις. Εφημερίδα Metro Sport. Κρύβει στις σελίδες της θησαυρούς. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών με όλες τις γραμμές να είναι κατηλημένες και με την εκπομπή να την προσφέρουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας σε ένα λεπτό με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μπαίνετε στο www.listopart.gr για να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας και μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Αλφα μητρία κενό, αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54344. Πριν πάμε στον κόσμο, υπενθυμίζω ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Hyundai Εσκιά της Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 σε όλες τις εκδόσεις του, με όφελος μέχρι και 1600 ευρώ σε τιμή την οποία δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού στην αγορά. Περισσότερα στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Παρακαλώ. Ορίστε. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Γεια σας. Τον Κώστα ήθελα. Εδώ είμαι. Κώστα. Μάλιστα. Για τον Δημητριάδη που λες συνέχεια, ξέρεις που μεγάλος ο Δημητριάδης. Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε που μεγάλος ο Δημητριάδης. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις κάτι. Αν θέλεις κάτι και εσύ και είσαι ο... Εσύ τι είσαι γκόμενα του Δημητριάδη, τώρα θύχτηκες. Εγώ είμαι γκόμενα του. Εσύ τι, ναι. Γιατί με χάιδευε όπως χάιδευε και εσένα το 87 στο Χαριλά από κάτω. Άντε ρε, κοίτα το λαιμό σου, μην έχεις κανένα καρκίνο του Λάρικα με αυτή τη φωνή, ηλίθιε. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο σκαχαστούκι. Άιντε. Ναι. Κώστα. Πάμε καμιά
εξέταση στο Λάριγκα, ηλίθιε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Γκόμενα του Δημητριάδη, εξαίρεση που μεγάλωσε ο Δημητριάδη. Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί στον πάγκο. Σου λέγα εγώ ότι θα πάρει ο Δημητριάδη. Με την κοιλιά. 40, ναι, φίλε, ναι. 40 πίεση το να κάνει. Σταμάτα λίγο. Περιμένω το ραπ να τελειώσει. 400 χολυστερή να με κάνει μαγιά με στην Τούμπα. Βλαχοπαοξίδε. Η Τούμπα και η Τούμπα. Έχει τόσα πιο κοιλιά το Δημητριάδη, κάνει μαγιέ με τα μάγουλα. Α, τι να σα κάνω, εραστέγνε είστε. Η Τούμπα και ανάμα τη Τούμπα και η Τούμπα. Άιντε από εκεί πέρα, λέγε. Αφήσατε τον ανθρωπάκο εκεί να μπει και να εκτεθεί με το πιστόλι. Η Τούμπα και ο νόμος και τα όρκ και τα μόρκ. Ήρθε ο άλλος ο Φλόρος ο Βλάχος από τη Μεσσηνία, ο Γη και ο Νι, ο Πελοποννήσιος και σας έκανε μαγιά. Με τον άλλο το Γούντι Άλεν στον πάγκο. Έλα, και έχετε το άλλο το πτηνό με τη μύτη. Να πούμε. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Το άλλο το πτηνό με τη μύτη και το σκούφο, ο κομπλεξικός. Βάλατε το Σαββίδι μέσα εκεί πέρα, ο άνθρωπος εκεί με το όπλο. Ήρθε ο άλλος ο Σαπιοχιλιάς μέσα στην Τούμπα. Η Τόμα νόμος της Τούμπας. Λέγε τώρα. Ο νόμος της Τούμπας. Τι ξύλο να φάω, ρε. Τι ξύλο να φάω. Έλα, ρε, φίλε. Βλαχομαγκές και αυτό και ο νόμος της Τούμπας. Λέγε, ρε φίλε. Τελείωσε ο ραπ. Με το Μίχελ εκεί πέρα. Βούτυρο εσύ με μαρμελάδα. Συνέχισε να είσαι ευγενικό. Βούτυρο με μαρμελάδα. Βούτυρο με μαρμελάδα τώρα. Μαρμελάδα ροδάκινο ο Μίχελ τώρα. Λέγε, ρε φίλε. Λέγε. Λοιπόν. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που λες, καθόμαστε εδώ πέρα τρία παιδιά και σε ακούμε όλη την εκπομπή. Πολιώτικα. Συμφωνώ σε αυτό, ναι, που λες ότι αναγκάστηκε να βγει ο Ιβάν και ενώ έπρεπε να υπάρχουν άλλα άτομα που να τα εμποδίσουν. Άλλοι τρόποι, άλλα άτομα, άλλη πίεση. Goal, ναι. Ναι, ναι. Όσον αφορά το γκολ είναι καθαρό γκολ. Γιατί. Αυτό το τελευταίο που μετράει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει κανονισμός. Ναι, αυτό που μου λες τώρα ή το τελευταίο. Ο οποίος λες ότι. Ναι, πες. Αυτό που λες και ψάχνουμε όλοι είναι το τελευταίο. Ο νόμος της Τούμπας και ο νόμος της Τούμπας. Όχι, όχι. Έχω το γραμμένο και το γαλανομάτι με τη φαλάκρα. Βάζω γκολ κανονικό και το μετράει για την ΑΕΚ. Ο νόμος της Τούμπας. Είναι το πρώτο που πρέπει να ψάχνουμε. Γιατί σε ανάλογη περίπτωση στο Καραϊσκάκη, στο ΑΚΑ ή Λεωφόρο Αλεξάνδρας παλιότερα ή στη Φιλαδέλφια, τον γκολ αυτό θα μετρούσε και τώρα δεν θα λέγαμε τίποτα. Ποια Τούμπα, δεν θα χρειαζόταν ούτε όπως είπε χρυσό να χρυσώσει το χάπι ο διαιτητής και να το μετρήσει εκ των υστέρων. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Γιατί πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ο νόμος της Τούμπας. Φίλε, να με τον Λιμπερόπουλο. Ναι, κάθομαι, ρε φίλε, με τον Νίκο. Άσου τώρα τι λέει. Με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Πήγε τώρα στο Δημητριάδη να του δώσει μπουνιά. Θα του την έριχνε, ναι. Και ο Δημητριάδης είναι, ναι, βλάκας. Ναι. Ποιο θα έκανε ο Δημητριάδης. Ήταν το μεθαμένο. Θα έπεφτε ξερό. Αυτό που λες κόκκινε. Άμα πήγαινε πρόσεχε τώρα, πρόσεχε γιατί μιλάει και τόση ώρα θα σκάσω. Θα του δίνει μπουνιά. Θα ξαπλωνόταν κάτω ο Δημητριάδης και θα λέγανε να πια είναι τα ζώα. Κατάλαβε. Όχι, θα αφήσω τον άλλο να μπει με το όπλο. Δεν είπα αυτό. Θα αφήσω τον άλλο. Δεν είπα αυτό. Και λέει, αλλά είναι αυτό που λες, ναι, είναι μπούρδα. Μπούρδα είναι. Γιατί, γιατί λες να αντιμετωπίσεις για τη βία. Νεόφλωρη. Άκουδο, νεόφλωρε. Άκουδο. Νεόφλωρε και εσύ και ο νεόφλωρος ο κόκκινος. Yeah. Αυτά τα ματς με τσαμπουκά αλλιώτικο τα παίρνεις. Άλλο αυτό. Αυτό σου λέω. Άλλο αυτό. Θα αφήσω τον κοιλιά τώρα εγώ εκεί να πλησιάζει. Άιντε τώρα πάμε επόμενη γραμμή. Στο διάλειμμα με παρακαλούσε να τον αφήσω. Άσε τώρα και τον άλλο, τον πρόλογο που λέει. Και τον άλλο τον Λιμπερόπουλο από τον Βλάχο από τη Μεσσηνία. Έλα. Λέγε. Νικήτρια έχουμε. Λαζαρίδου Γεωργία. Oh. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί μας στο 2310909090. Τελείωνε. Κέρδισε το αρνί η κυρία Λαζαρίδου Γεωργία. Κάσε. Κέρδισε το αρνί και τώρα σώθηκε. Άντε μη σα δώσω κανένα μπάτσο τώρα. Μη κουραστεί. Ανέβουν οι φίγμοι. Λέ. Έλα. Έλα, φίλε. Μην. Λοιπόν, όσον αφορά για τον γκολ, Κώστα, γιατί σε ακούω ότι δεν ήταν γκολ. Ήταν καθαρότατο γκολ. Διότι άμα το φάσει εσύ καθαρότα τον γκολ στο Καραϊσκάκι αυτό και μετρήσει, θα θέλει τον offside τον γκολ. Άστο τώρα, καθαρότα τον γκολ είναι. Γιατί, ναι, δεν αποκουμπίζει ο φελός ο παίκτης. Ο φελός ο παίκτης. Πίσω από τον τερματοφύλακα, ναι, η μπάλα κατευθύνεται στην εστία. Ναι. Τέρμα αυτό. Πάει. Όσον αφορά, ναι, πήραν μια απόφαση ότι ήταν κανονικό γκολ και τρέχουν προς το κέντρο. Ναι. Έτσι, διαιτητής και επόπτης. Τι ήταν αυτό που τους γυρίζει. Την έκανε ο Δημητριάδης πανέξυπνα. Κορόιδο και ενδοεπικοινωνία, φίλε. Ο δημοσιογράφος της Νόβα τη φύριξε στο χοντρό. Δεν ισχύει. Ο χοντρός δεν ισχύει. Έλα τώρα, κόκκινε, δεν ισχύει. Του έδειξε ένα μπάτσο Μίχελ το δημοσιογράφο. Ισχύει. Και πήγε να μπουν ο χοντρός. Ο χοντρός πήρε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Ο Δημητριάδης. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Ο χοντρός πήρε το πρωτάθλημα. Ο Μελισανίδης πρέπει να του δώσει πριν πρωταθλήματος. Μαγκιά σου πήρε το πρωτάθλημα, χοντρός.
Ευθύνες υπάρχουν πολλοί. Μέχρι και η αστυνομία φταίει. Με ποιο δικαίωμα επιτρέπεις εσύ όλους εκεί μέσα ή ο παρατηρητής του αγώνα να μπουν όλοι σαν πιο κοιλάδες εκεί πέρα οι οποίοι αυτοί τους ονομάζουν. Δεν θες να σε ακουμπήσουν, επόμενη γραμμή. Και επίσης... Δεν θες να σε ακουμπήσουν οι σαποκοιλάδες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Δεν θες να σε ακουμπήσουν οι σαποκοιλάδες. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον. Μέχρι και ο άρας που φυσάει πειράζει. Τι αναρωτήθηκες εσύ, Κώστα, για τον κύριο Γρηγοριάδη? Όχι, λέω, τον είδα ένθερμο. Ναι, ένθερμο. Μα τι πάω πει, αγόρι μου. Τι να κάνει. Βέβαια ένθερμος. Όταν η αιδικία εμάς μας βιάζουν τα σπίτια, τις οικογένειες και εμάς τους ίδιους, δεν άκουγα τίποτα. Βαθιά ακουγόμασταν. Τι λέγανε τότε, τα κάστρα πέφτουν από μέσα, είστε τρίπιοι, φταίει ο Μάνος, ο έτσι, ο αλλιώς και δεν ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Κώστα. Τον κόκκινο γιατί δεν το ρωτάτε. Έτσι δεν είναι, κύριε Κόκκινε. Απάντα κόκκινε. Όταν την ομάδα μας πήγαινε ο Ζαγκοράκης στο Κοριόπολης, ο Βρίζας χαμένος στις τουαλέτες, με το Λεβαδιακό πάλι πέρσι τα ίδια. Είναι ψέματα, κύριε Κόκκινε. Δεν απαντάει. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν τα λέει. Ο κόκκινος τα λέει. Πότε τα λέει. Δεν τα λέει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στον όμιλο και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Θεσσαλονίκης που να είναι. Πρέπει να είναι μόνο ΠΑΟΚ. Κατάλαβα, κύριε Ραπτόπουλε. Συνεχίστε, κύριε. Δεν περιμένατε εσείς το ξέσπασμα του κυρίου Γρηγοριάδη? Όχι. Του κυρίου Μπούζου που έχει να βγάλει Ηρακλή εδώ και 1,5 μήνα. Αλήθεια. Του κυρίου Κανελάκη που το βγάζει στον Ηρακλή 6:45 και λέει 6 λεπτό. Και τα παιδιά του Ηρακλή κλαίνε. Κλαίνε. Οι ρεπόρτερ κλαίνε, ναι, γιατί η σφυρή μας υποβαθμίζει τόσο πολύ που δεν αντέχουμε άλλο. Έτσι λένε. Δεν τα ξέρετε αυτά εσείς. Ο κόκκινος κάνει κουσκούς εδώ. Δεν τα ξέρετε. Φυσιολογικό δεν είναι. Άμα ήταν ρεπόρτερ ο άλλος και περίμενα από τις 4 να τον βγάλει 6:1 και του λέει 6 λεπτό, τι να κάνει. Ας κάτσει. Κόκκινε, να μην ακούσουμε τίποτα ποτέ για την ομάδα. Σε σένα μιλάει. Δεν σε βλέπω θερμό, κόκκινε. Σε σένα μιλάει. Να μην ακούσουμε ποτέ. Σε σένα απευθύνεται. Ποια ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε, δέχτηκε την αδικία που έχει δεχθεί ο Ηρακλής, ο Άρης, η Καλαμαριά? Ποια ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε? Έγινε ποτέ αυτό το πράγμα? Καλά τώρα, άλλος χτυπάει πρωτάθλημα. Έγινε ποτέ αυτό το πράγμα, κύριε Ραπτόπουλε? Κάτσε ρε, ο άλλος χτυπάει πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής δεν χτυπούσε πρωτάθλημα, κύριε Ραπτόπουλε, με το Μητόσεβιτς. Χτυπούσε. Θυμάστε τι είχε γίνει, κύριε Ραπτόπουλε, και κατέληξε τρίτος. Τι είχε γίνει? Τα ώρα του Ίσης. Σοβαρά το λέτε? Τα ώρα του Ίσης, ρε ηλίθεια, άλλη χρονιά ήταν. Άσχετε. Άσχετε. Άλλη χρονιά. Άλλη χρονιά ήταν, βρε βλάκα, τα ώρα του Ίσης. Τσίγκοφ. Ποιος Τσίγκοφ, ρε κόκκινε? Θυμάστε μήπως τον Μπαράζ? Άλλη χρονιά, ρε κόκκινε. Και μην την ανακατεύεσαι. Λέγε, ρε φίλε. Θυμάστε μήπως τον Μπαράζ στο Σερών? Εμάς που μας ρίξανε για δυσφήμιση του αθλήματος. Τον Μπαράζ στο Βόλο έγινε, αν δεν κάνω λάθος, με την ΑΕΚ. Ορίστε. Το Μπαράζ στο Βόλο ήταν με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Βόλο, έλεγε, πού να θυμάμαι τώρα. Στο Βόλο, κατά μεσής του καλοκαιριού, φωνάξαν τις ομάδες και πρέπει να έχει ή Euro ή Mundial, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν πήγατε. Ακριβώς. Γιατί δεν κάνετε κιόλας κλείσει. Γιατί δεν πήγατε και μετά που δεν πήγατε, βρίζατε το Θεοδωρίδη. Κανένας δεν έβριζε. Μαστέρισε την UEFA. Το βρίζετε, δεν το βρίζετε το Θεοδωρίδη, γιατί δεν πήγε. Τώρα τη γυρνάτε τη δουλειά. Τώρα τη γυρνάτε τη δουλειά. Αδικία. Καλά έκανε ο Θεοδωρίδης. Θα βρικολακιάσει ο Θεοδωρίδης από τον τάφο. Καλά, κύριε Μάνο. Θα βρικολακιάσει ο Θεοδωρίδης από τον τάφο. Επόμενη γραμμή. Λοιπόν, η κυρία Λαζαρίδου και Γεωργία στη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πόσα μηνύματα στείλατε εσείς? Ένα. Μπράβο. Πότε το στείλατε το μήνυμα? Ορίστε. Πότε το στείλατε? Έχει μέρες. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι. Καλοφάγωτο. Είδατε ότι και με ένα μήνυμα βλέπετε. Όχι, γη μου οι δύο. Εσύ... Είναι τεγραμμένοι μαζί σας. Τι ομάδα είναι τα παιδιά? Παοκτσίδες. Εσείς? Και εσείς παρασυρθήκατε. Και εσείς σας έχουν παρασύρει και εσάς. Εννοείται. Μάλιστα. Έχω άντρα Ηρακλή και γη είναι Παοκτσίδες. Τι θα γίνουν? Κυρία μου, αυτό είναι λόγος να πάρει διαζύγιο και θα έρθω μάρτυρας υπερασπίσεώς του. Ναι. Πρέπει να επηρεάζετε τα παιδιά πάρα πολύ εσείς. Εγώ? Και κάτι λάθος έκανε ο σύζυγος. Δεν μπορεί κάποιο λάθος. Το μόνο λάθος που έκανε ο σύζυγος είναι ότι έγινε Ηρακλής. Αυτό ήταν το λάθος.
Παραμένει Ηρακλής όπως. Παραμένει, ναι, είναι γεροντοκόρη, τελείωσε. Πώς τον είπατε το σύζυγο? Γεροντοκόρη. Γιώργος. Ε, τον είπατε και γεροντοκόρη, δεν το αντέχω άλλο. Α, δεν το αντέχετε άλλο, ε. Δεν το αντέχω. Γκούρσους λαμάς είναι. Ε? Γκούρσους λαμάς είναι. Αχ, δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Γρινιάρης. Γεροντοκόρη τον είπε. Είναι, γκούρσους λαμάς. Ναι. Άρε Γιώργο. Άρε Γιώργο, βγαίνω. Είδατε ότι και με ένα μήνυμα βλέπετε. Όχι, γη μου οι δύο. Είναι τα γραμμένοι μαζί σας. Τι ομάδα είναι τα παιδιά? Παοκτσίδες. Εσείς? Και εσείς παρασυρθήκατε. Ε? Και εσείς, σας έχουν παρασύρει και εσάς. Εννοείται. Μάλιστα. Έχω άντρα Ηρακλή και γίνει Παοκτσίδες. Τι θα γίνουν? Κυρία μου, αυτό είναι λόγος να πάρει διαζύγιο και θα έρθω μάρτυρας υπερασπίσεώς του. Ναι. Πρέπει να επηρεάζετε τα παιδιά πάρα πολύ εσείς. Εγώ? Και κάτι λάθος έκανε ο σύζυγος. Δεν μπορεί κάποιο λάθος. Να μου δώσει διαζύγιο ο σύζυγος. Το μόνο λάθος που έκανε ο σύζυγος είναι ότι έγινε Ηρακλής. Αυτό ήταν το λάθος. Παραμένει Ηρακλής όπως. Παραμένει, ναι, είναι γεροντοκόρη, τελείωσε. Πώς τον είπατε το σύζυγο? Γεροντοκόρη. Γιώργος. Εγκαλείς. Τον είπατε και γεροντοκόρη, δεν το αντέχω άλλο. Α, δεν το αντέχετε άλλο, ε. Δεν το αντέχω. Γκούρσους λαμάς είναι. Γκούρσους λαμάς είναι. Αχ, δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Γρινιάρης. Γεροντοκόρη τον είπε. Είναι, γκούρσους λαμάς, ναι. Άρε Γιώργο, άρε Γιώργο, βγαίνει η κυρά σου και σε κράζει τον έργο. Καλοφάγωτο! 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 Καλή εκπομπή να έχετε. 60 ολόκληρα νιά σκαρίζει. Σκάσε. 95,5. Πα μπάτσο. 95. Το Καραϊσκάκι ή στη Φιλαδέλφια. Μπορεί τον γκολ να μετρούσε. Αν προχθές μου γινόταν η ίδια φάση στην αιστεία του ΠΑΟΚ, τώρα τι θα έλεγαν οι φίλοι μου τα ΠΑΟΚ? Τα αντίθετα. Ότι τον γκολ πρέπει να μετρήσει. Όχι, τα αντίθετα θα λέγανε. Ό,τι του συμφέρει. Ο καθένα λέει ότι του συμφέρει. Τα καλά και συμφέροντα λοιπόν. Είχε, παρακαλώ. Αυτά έχει θρησκεία σου, δεν τα είπε. Καλημέρα. Ναι. 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 Καλημέρα. Αγαπάτε αλλήλους, έλεγε. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο. Τα καλά και συμφέροντα. Ή το ραδιόφωνο, ναι. Ή τον υπολογιστή, ναι. Ναι. Για να ναι, σας ακούμε. Τον υπολογιστή. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, στην ιδέα του πρωταθλητή ΠΑΟΚ δεν το θέλουν. Αυτό το είπαμε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα, αυτό που λέει ο κ. Στρατόπουλος, σαν ποικιλιάδες μέσα και αυτά, ήταν ότι πέτρεψε ο διαιτητής να μπουν μέσα. Είδατε και τον αγώνα χθες. Άλλο λέω ρε φίλε, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπα, η ΑΕΚ οργανωμένα, το πρωτάθλημα το παίρνει ο Δημητριάδης, ο Λιμπερόπουλος και ο Χιμένεθ. Κανείς δεν μπορεί να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πώς κανείς δεν μπορεί να μπαίνει, ο άλλος πώς μπήκε να πούμε. Ποιος μπήκε? Ρε παιδάκι μου, γίνεται εκεί η ιστορία. Και μπαίνει στην Τούμπα ο Δημητριάδης και ο Λιμπερόπουλος τσαμπουκά και αλλάζουν την απόφαση. Που σημαίνει ότι ο Σαββίδης δίνει τσάμπα λεφτά εκεί πέρα. Αυτό λέω εγώ. Τι αλλάζει την απόφαση? Πώς δεν αλλάζει την απόφαση αφού έδωσε? Πώς δεν αλλάζει την απόφαση? Κύριε μου, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ρωτάω κάτι. Α, το χοντρό να κάνει κουμάντο. Για να μιλήσουμε καθαρά. Το χοντρό. Ο διαιτητής και ο επόπτης. Ακούστε λίγο. Ο διαιτητής και ο επόπτης δείχνουν σέντρα. Ο λόγος που γυρίσαν πίσω ήταν ο Δημητριάδης και οι παίκτες ΣΑΕ. Ο υπάλληλος της Νόβα και οι υπόλοιποι. Η απάντηση του ΠΑΟΚ σε αυτό το πέσιμο στον επόπτη και διαιτητή του, πού ήταν? Πέρασαν 3-4 λεπτά. Ναι. Καταλάβατε. Πού ήμασταν μέσα, δεν ήμασταν, δεν βλέπαμε. Εσείς τι να δείτε, ρε, για σας δεν λέω. Δεν γίνανε αυτά. Για τους άλλους που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, λέω. Μισό λεπτό. Όποιος θέλει θα μπαίνει μέσα. Από εκεί έκλεισε η φωνή μου. Όποιος θέλει θα μπαίνει μέσα ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ. Γράφει στο φιλοαγώνος. Τι φιλοαγώνες βρε άνθρωπε του Θεού. Ο Δημητριάδης είναι καλύτερος από τον ανάλογο δικό σου στον πάγκο. Ο Λιμπερόπουλος είναι καλύτερος από το δικό σου ανάλογο στον πάγκο. Αυτό λέω τόσο σύνορα. Αυτός που σε έβρεσε είναι πεθερός που σε πήρε. Να ξέρεις την πρώτη γραμμή. Πρώτον. Τι λέει? Δεν το γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, και για τον Δημητριάδη έχει γούνα του, μη στεναχωριές. Το άλλο που θα σου πω είναι το εξής. Άσε δύο λεπτά να μιλήσω. Γιατί έκλεισε η φωνή μου από το γήπεδο σου, λέω. Καλά, σταμάτα, πες το. Λοιπόν, είδαμε όλοι τι έγινε, αλλά η ουσία είναι μία. Ποια? Ότι δεν θέλω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή και βρίσκουν τώρα ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, πώς φτάσαμε στο Σαββίδι. Μέσα ήμασταν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση διαιτητής να αλλάξει γνώμη και κανένα Δημητριάδη και όποιος ήθελε να έμπαινε μέσα. Τους απόδωσε και έλεγε γκολ. Είχε αντίθετη περίπτωση αν ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ήταν μέσα στον Ολυμπιακό. Έδινε τον γκολ και φύγει όλοι πίσω. Είναι γκολ. Θα πάει ο ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ να φάει τέτοιο γκολ. Και τσαμπουκά θα αλλάξει την απόφαση ο Μίγελ με τον Κωνσταντινίδη. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό λέει. Αν θέλει ο διαιτητής. Αν θέλει ο διαιτητής, την αλλάζει. Φάτε από το γκολ. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάνε γαργάρες. Ξέρει ο Ραπτόπουλος. Φώναζε πολλές φορές στο Βικελίδης. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια είχε καιρό, έγινε το παιχνίδι Ολυμπιακός.
στην Καλογράδη για το Κύπρο, αν θυμάστε, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν το. Με τον γκολ του Οχάρα, στο τελευταίο λεπτό, τίνκαγε ο sold out την Καλογράδη, έτσι. Ποιο είναι ο Οχάρα? Το θυμάστε. Έλα ρε, ο Οχάρα που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 90 λεπτό, έτσι. Με το έβαλε με τον ώμο, το χέρι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Πήγε και ο Κασάμι και ο Περέρα και προκάλεσαν στην κερκίδα και τα λοιπά. Α πούμε, γνωστά. Έτσι και μπήκαν μέσα 30 οπαδοί, πώς μπήκαν μέσα και τα έγινε αυτό που έγινε. Και βγαίνει μετά η Αγνή ανακοίνωση και λέει, παρόλο που δεν φταίμε για ό,τι έγινε και τα λοιπά, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και ζητάμε να τιμωρηθούμε ό,τι προβλέπει ο κανονισμός, έτσι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Έτσι ακριβώς έγινε. Κοστί, άμα το ψάξει θα το βρει. Θα θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν. Και τώρα τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έγινε τι έγινε προχθές, έτσι. Και βλέπουμε ένα στραβί να το βγει δύο μέρες για να περάσει ο αυτόχορο, να πούμε, έτσι. Και βγαίνει μετά από δύο μέρες και ζητάει συγγνώμη, να την κάνω τι τη συγγνώμη, να βγει εκείνη την ημέρα τη Δευτέρα. Εσείς, κυρία μου, τι θα κάνατε. Εσείς, εδώ είμαι, εσύ, αυτή θα πιάσετε. Εσείς τι θα κάνατε. Θα οργάνωνε το σχέδιο αλλιώς. Εσείς τι θα κάνατε, κυρία. Εσείς τι θα κάνατε, κυρία μου. Θα έκανε. Τι θα έκανε. Θα οργάνωνε τον πάγο. Όχι για το αυτόφορο που είπε. Εσείς τι θα κάνατε. Ποιο αυτόφορο. Για το αυτόφορο είπε ο κύριος. Ναι, για το αυτόφορο. Εσείς τι θα κάνατε. Θα καθόσατε να σας πιάσουνε. Ναι, και τι θα γινόταν δηλαδή. Okay. Θα με δικάζα, θα πήγαινα να πόσο είναι δυο. Εγώ δεν ξέρω κάποιον να έχει κάτι να φάει τα πλημέλημα. Έχετε φάει αυτόφορο. Πλημέλημα ήταν το αδίκημα. Δεν ήταν τίποτα. Έχετε, σας έχουν κυνηγήσει ποτέ με αυτόφορο. Ναι, ρε Γρηγόρη, έχω κάνει και την ψυχή μέσα. Μα θε, έχω κάνει Σαββατοκύριακο μέσα να πούμε αυτόφορο. Δεν λειτουργούν όλοι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, αλλά το θέμα από εκεί πέρα. Όταν λες συγγνώμη, λες αναλαμβάνω και την ευθύνη και θα πληρώσω αυτά που μου αναλογεί. Ό,τι λέει ο νόμος, τελείωσε το πανηγύρι. Από εδώ και πέρα, ήταν δεν ήταν offside. Όχι, έφυγε εκείνος, όχι, μπήκε ο άλλος. Με αυτό αφορμή γίναν όλα. Φωνάζει. Έγινε φίλε. Έκανε αυτόφορο, εσύ δεν έκανες. Έκανες. Ναι. Σε πιάσαν στα ηλεκτρονικά, ανήλικο, καμιά φορά. Ναι, και στον χρόνο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι να πω, ρε, με φελό έχω. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Δεν σε συμπαθώ καθόλου, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Άκουσε με, άκουσε με. Ναι. Μην με κλείσεις. Ναι. Μην με κλείσεις. Γιατί να σε κλείσεις, επειδή ένα εκατομμύριο κόσμο δεν με συμπαθεί. Να τους κλείσω όλους. Και ο γιος μου ήταν μέσα εκεί. Όσο εμείς πανηγυρίζαμε τον γκολ στην κερκίδα και ο Μπάγκος και οι παίκτες, οι άλλοι κάναν ντους τον επόπτη. Και εμείς κοιμόμασταν όρθιοι. Όρθιοι. Και άμα το δεις στη φάση γύπνη ότι το λέει, τον είδαμε το λέει. Τον είδαμε, πάνε πες, τον είδαμε. Λέει. Είναι αυτό που λες εσύ. Επικοινώνησε εκεί από τον Νόβα με τον τέταρτο, ο τέταρτος. Κατευθείαν του το είπε και κανένας δεν πήρε τους 20 από εκεί από τους δικούς μας. Δεν χρειάζεται να τους χτυπήσεις. Πάρ' τους στον αέρα, τους παίρνεις άκρη, βάλ' τους έξω. Κατάλαβες. Και να πει κάποιος στον κύριο Σαββίδη που εγώ τον αγαπάω έτσι αληθινά. Να μην έχει μόνο μπαλάδες, να έχει έναν άνθρωπο με μυαλό. Να το πει, πού πας, να το καλύψει. Ένας δεν το είδε το όπλο και από τους δικούς τους. Ένας. Και τώρα κλαίμε όλοι τώρα και θα κλαίγαμε τα παιδάκια μας άμα μπαίνουν εκεί στο γήπεδο. Άμα έμπαινε ο γιος μου εκεί μέσα, τώρα ακόμα θα κλαίγαμε. Και μας έσωσε ο Σαββίδης και χίλια ευχαριστώ τον Σαββίδη. Αλλά οι άλλοι που είναι από πίσω κοιμούνται όρθιοι, κοιμούνται. Ένας δεν είδε εκεί να το δει, να του είδε πρόεδρε πού πας. Να το καλύψει. Αυτό μόνο είχα να πω. Καλά να είσαι. Είσαι πανέξυπνος, είσαι μπράβο σου. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γιατί να σε κλείσω, ρε φίλε, επειδή δεν με συμπαθείς. Δηλαδή ένα εκατομμύριο άνθρωποι που δεν με συμπαθούν να τους κλείσω. Εδώ συμπαθούν τον Γρηγόρη. Προγραμματιστή από Αθήνα, πού ανέβηκε η φωτογραφία του τακουνοφόρου Ραπτόπουλου να καμαρώσουμε. Εγώ έπρεπε να φορέσω τα κούνια. Ποιο τακουνοφόρου είναι. Για σένα το λέει, αλλά λέω εγώ εκτέθηκα. Εγώ θα πάω. Λάθος, για σένα λέει. Του τακουνοφόρου κόμμα Ραπτόπουλου. Δεν έχει Ρακόπουλο. Λέει, πού ανέβηκε η φωτογραφία του τακουνοφόρου Ραπτόπουλου, όχι Ραπτόπουλε, να καμαρώσουμε. Ο Ραπτόπουλου λέει ότι αναφέρεται σε σένα. Μάλλον έκανε λάθος. Φίλε μου, προγραμματιστή, εγώ είμαι αυτός ο οποίος έκανε λάθος. Ρε Κόκκινε, πάλι δεν κατάλαβες. Ο άνθρωπος βάζει κόμμα, θέλει να γράψει Ραπτόπουλε και γράφει Ραπτόπουλε. Υπάρχουν και τελείες και κόμματα, ξέρεις. Εδώ έχει τελεία. Ρε προγραμματιστή, έτσι, να χαρείς τη μανούλα σου. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο. Αν στείλει μήνυμα και αποδειχθεί ότι έχω δίκιο, ότι θα χάσει. Δεν θα έχεις δίκιο, ρε Κόκκινε. Αν αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Τι ήταν σε πρόβλημα. Δεν θέλω να βάλω σε ένα τραπέζι. Τι τραπέζι, ένα τραπέζι. Δεν κοιτάς τα πατσοκίδια. Δεν το ξέρω. Ρε, τα βυζιά ένα σου, τραπέζι. Θα δεις ότι ο άνθρωπος θα πει συγγνώμη, έκανα λάθος. Ρε Κόκκινε, για σένα λέει ρε Κόκκινε. Εγώ λέω ότι το έγραψε για σένα. Στείλε ρε άνθρωπε ένα μήνυμα γιατί το βόδι πάλι κάτι σταμάτησε. Χάνεις ένα τραπέζι. Χάνω 10 καρέκλες ρε Κόκκινε. Και τι να τις κάνω τις καρέκλες. Το τραπέζι δεν το κάνει. Να το δώσω το κεφάλι. Πάμε στο κόσμο, ρε Κόκκινε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα, Αγγλίζ. Καλώς το.
Ναι, από Αθήνα Εκτζής. Για το φίλο το συνοπαδό μου, αυτό που έλεγε Κώστα και δεν το θυμόσουνα, ήταν όταν η ΑΕΚ με το, στο κύπελο, έτσι, που είχε μπει το, στο 90. Ο Χαρά το... του Οχάρα. Οχάρα, λεγόταν Οχάρα. Οχάρα, ναι. Η ΑΕΚ έτσι τιμωρήθηκε και είχε βγει επίσημα η ΑΕΚ και είχε πει ότι δεν θα κάνουμε καν έφεση, έχετε δίκιο, να τιμωρηθούμε ό,τι ορίζει ο νόμος. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση έχει κάνει έφεση. Αυτό θέλει να πει ο φίλος. Λοιπόν, βασικά για άλλο πράγμα πήρα, Γρηγόρη και φίλε Κώστα. Μια ερώτηση, ένα που θα ήθελα να σας κάνω. Πριν λίγους μήνες είχε βγει ο κύριος Πικ Παπαδάκος στο Μακεδονία TV. Έλα μόνο το φελότερο το Παπαδάκο. Ναι, 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 και είχε πει για double, ότι θα πάρει double ο ΠΑΟΚ. Άσε είχε... με τώρα, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Το φελό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τελείωσε. Να τελειώσω, ναι. Λοιπόν, και έβγαλε τελευταία ανακοίνωση. Η original, έτσι, επίσημα ανακοίνωση και είπε ότι το μόνο double που θα έχει ο ΠΑΟΚ είναι ο Κυριάκος Κυριάκου. Τελικά ποιος είχε δίκιο, ο Πιτ Παπαδάκος ή ο Ρίτσι. Ερώτηση, φίλε. Ναι. Μέχρι να τελεσεδικήσουν τα πάντα. Oh. Ναι. Στην Ελλάδα του 2018. Παίρνεις όργο. Μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αυτό ακριβώς. Κοίταξε, Γρηγόρη, επειδή γίνανε αυτά τα πράγματα και φίλε Κώστα, σου δώσω και μια πληροφορία το πώς θεωρηθήκανε τα εισιτήρια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό μπορείς να το κοιτάξεις, έχει κάνει επίσημη το πιο μπροστά, δεν θεωρήθηκαν. Απλά πήγανε Κυριακή και γυρίσαν τα μηχανήματα, τις ημερομηνίες, τα λεγόμενα μηχανήματα πίσω και φαινόντουσαν ότι ήταν Παρασκευή και έτσι θεωρήθηκαν τα εισιτήρια. Δεν θεωρούνται πλέον τα εισιτήρια, με ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, φίλε. Ναι, 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 απλά επειδή βγήκε Κυριακή, βγήκε με ηλεκτρονική ακόμα και αυτό να κάνανε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι έτοιμοι να έχουν εισιτήρια. Και το πολύ πολύ να μην παίζαμε κόσμο. Πού το ναι, μετώ. Σου λέω ρε Γρηγόρη ότι γυρίσαν τα μηχανάκια πίσω ημερομηνίας για να φαίνονται ότι έγινε Παρασκευή αυτό το πράγμα. Αυτό σας λέω. Λοιπόν. Διάλειμμα. ΑΕΚ θα λέτε. Και θα κλαίτε, ναι. Και θα κλαίτε, παιδιά. Διάλειμμα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ρε μου Θανάση. Σε είδα που βγήκες κανονικά από το στόπ. Παρά τα αυτά, ο τροχονόμος σου σφύριξε. Τι το σφυράς? Τι έκανε, έκανε κάτι? Σφυράς, γιατί σφυράς? Το ζεις, ζεις το στην Nova. Εδώ θα δεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το τέρμπι ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ολυμπιακός στις 21 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ψάχνει σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες. Δεν θα τη βρει στην Energy. Στην Energy θα βρει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο Energy Provider. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Car. Cut! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Okay. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Cut. Πάει κι αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Velmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνου Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη.
Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πίνω και μέθω. Μπάμπη Τσέρτο και Μαριό. Μια ρεμπέτικη συνάντηση που περιμέναμε καιρό. Το ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Στην Άνω Πολύ, στο Γεντικουλέ και στο θρυλικό Μπαξέτσι Φλικ. Πάμε τσάρκα στα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριό στο Θέατρο Βεργίνα. Συμμετέχει η Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Φαλκόνης. Μόνο για 4 παραστάσεις 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις, για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά, τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Είστε έτοιμοι για το επόμενο ταξίδι σας? Ταξιδέψτε με την Air Serbia από τη Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι, τη Στουτγκάρδη, τη Στοκχόλμη και την Πράγα από 79 ευρώ για απλή μετάβαση και από 109 ευρώ για ταξίδι μετεπιστροφής. Επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα μας airserbia.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και κάντε κράτηση μέχρι 18 Μαρτίου για ταξίδι από 17 Απριλίου έως 15 Ιουνίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Air Serbia. Νέες δυνατότητες. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's Todaylicious. Νηστεία και πανέτο. Πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. This, keeping the city alive today. Πάλι γρασί στο ταβάνι. Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσο ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Κάτσε λοφορείο από την προηγούμενη στάση. Όποτε άτομο που είμαι. Και πα και το λε κουβέλι κατευθείαν. Και μένει όλο παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώς το σκέφτηκε τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό? Τρέχοντα πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα αλλά δεν πρόλαβα. Πώς τον εντόπισε? Μήπως είναι στο λογικό σκύπο, πήγα στη μονή Βλατάδων, βάλα ορίτου. Μπήκε δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρει. Το τσάκο 97, α το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατά το φορτηγό στην άκρη και ορμά να τον πιάσει. Τον έπιασα το παγάσα, τον τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησε, γιατί τώρα με σύν 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε βρει αυτή. Κατά τις μία η ώρα σχολάει, οπότε το σλέπει σε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Yeah!
Άσε λίγο τον γκάζι. Άστο λίγο τον γκάζι. Τρακτέρ είναι. Από τρακτέρ είσαι έμπειρος εσύ. Παρέα με τη Hyundai Ασκιάδης Βαλοδήμος. Με το Hyundai i20 για αυτό το διάστημα σε μια απίστευτη προσφορά με έκπτωση που φτάνει μέχρι και τα 1600 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Τι κάνετε, καλά είστε? Όσο έχουμε υγεία. Κύριε Κομίνη, εάν σέβεστε και τιμάτε τα παντελόνια σας, εάν σέβεστε το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχετε υπηρετήσει αμοιβόμενος από αυτό, εάν σέβεστε τους αεξίδες και τους παοξίδες, να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα παύλα πρόσκληση του αθλητικού εισαγγελέα κυρίου Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου και να πάτε και να δώσετε άπλετο φως σε οτιδήποτε μεμτό, γιατί το φύλλο αγώνος το οποίο έχετε συντάξει έχει κενά. Και μιλάω για την ομάδα μου την ΑΕΚ και όχι για τον ΠΑΟ. Όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια. Εάν η ΑΕΚ πάρει πρωτάθλημα και είναι η διαφορά της από τον δεύτερο πάνω από 3 βαθμούς, εγώ δεν θα το χαρώ καθόλου, δεν θα το πανηγυρίσω καθόλου. Να το χαίρεστε! Όσοι αεξίδες καταντήσατε να είστε περήφανοι και να γίνετε σαν τον Ολυμπιακό, να το χαίρεστε τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν πουλάω παδιλίκι εγώ. Θέλω πρωτάθλημα με διαφάνεια. ΑΕΚ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα με διαφάνεια, παιδιά. Δεν θέλουν. Γιατί αν ήθελε η πολιτεία υπήρχε πρωτάθλημα. Όχι, δεν υπήρχε. Και δεν πρόκειται να γίνει, διότι όσο καλούς αυτούς απ' έξω και νομίζεις ότι με αυτούς θα γίνει FIFA και UEFA, αυτή είναι το πρόβλημα. Ενώ εσύ, ενώ εσύ αρχιβλάχαρε Έλληνα, πασοκοαναθρεμένε να πούμε μαγουλά, είσαι εντάξει, οι άλλοι φταίνουν, οι ξένοι. Είσαι ένας κακός μαθητής. Τι κακός μαθητής βρε, μαγουλά πασοξή εσύ. Δάγκωσες το χρήμα να πούμε τώρα, σε φταίνει ξένοι. ΣΥΡΙΖΑ είσαι, φαίνεσαι από τα μούτρα. Φαίνεσαι από τα μούτρα. Η Μασέλα σφυρίζει από αριστερά. Έλα. Για την ώρα Μασέλα δεν υπάρχει, αδερφέ. Για την ώρα. Εντάξει. Ακόμα δεν φτάσαμε εκεί, αλλά κοντά είμαστε. Μην μιλάς, και εμείς κοντά είμαστε. Μετά από τα 33 χρόνια που μας κλέβουν τα πρωταθλήματα, είμαστε κοντά να βάλουμε. Κοντά είμαστε, σταμάτα. Αλλά το δούλευμα. Τώρα 33 χρόνια πρωταθλήματα δεν μας κλέβουν. Τέταρτη βγαίναμε τώρα. Ναι, ναι. Ας την παραμύθα τώρα. Την επικοινωνιακή. Ούτε ο τρίτος. Ούτε ο δεύτερος παίρνει. Εντάξει. Αλλά επειδή άκουσα πριν κάποιον που είπε αεξί ότι για δάκρυα και τέτοια, εμείς ήδη κλαίμε τον υποψήφιο πρωταθλητή ΑΕΚ που δεν έχει υλικό ούτε σαν το μακεδονικό. Τον βλέπεις και γελάς. Δεν μπορεί να περάσει το κήπεδο, το κέντρο του γηπέδου και θα μας τον φιρμάρουν για πρωταθλητή. Για ποιον λέει? Για την ΑΕΚ, λέω. Α, για την ομάδα γενικότερα, ναι. Ναι, για την ομάδα. Σαν το μακεδονικό, με αυτούς τους παίκτες που έχει και θα βγει και πρωταθλήτρια. Αν ο Γαύρος έπαιρνε, έφτιαξε και ομάδα. Αυτοί εδώ, με αυτό το χάλι τώρα εδώ, θα τους ανακηρύξουν πρωταθλητές. Ενώ εσύ με τον Γκάνια, και τον Μαουρίσιο. Με τον Γκάνια και με τον Αζεβέδο Μπακ, και εντάξει. Και τον Κρέσπο Στόπερ. Μπαρσελόνα είσαι. Ναι. Όσο έχει ο Μαουρίτσιο ταλέντο, ναι. Η 16άδα της ΑΕΚ μας δίνει κάνει. Από 100 χιλιάρικα έχει ο κάθε παίκτης ένα 600 ή 600. Σωστό, αυτό δεν σε τιμάει να το λες. Σωστό. Ναι. Δεν ναι. σε τιμά να το λες αυτό. Με τιμάει, με τιμάει. Δεν σε τιμά να το λες. Λες το μηχανισμό ΠΑΟΚ το λες άχρηστο όλο με αυτό που λες. Όχι. Δεν είναι ο μηχανισμός άχρηστος. Το ελληνικό σύστημα του ποδοσφαίρου είναι. Ρε φίλε, έχει δώσει εκατομμύρια ο άλλος και λες ότι ο άλλος με 100 χιλιάρικα πήρε. Και σε κέρδισε και εσύ για να τον κερδίσεις μάτωσες 90 λεπτά με ένα γκολ το οποίο σου ζητάμε. Εγώ να το προεκτείνω. Ακριβώς. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει μέσα, ένα λεπτό. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει μέσα να τα πληρώνει ο Μελισανίδης από την τσέπη. Ο Σαββίδης τα πληρώνει από την τσέπη, μπαίνει μέσα. Άμα τον πάρει τον ΠΑΟΚ και τον πα στο Λεκανοπέδιο, κάθε χρόνο πρωτάθλημα θα παίρνει. Άμα τον πάρω τον ΠΑΟΚ στο Λεκανοπέδιο, θα είναι η τρίτη ομάδα της Αθήνας. Δεν θα είναι η τρίτη ομάδα. Θα είναι άσε τώρα τη φιλοσοφία. Αν πάρει το Γαύρο και το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ με στην Τούμπα Τραμπούκο δεν μπορέσατε να πάτε και σα έκανε Τραμπούκο Δημητριάδης με τον Λιμπερόπουλο. Άσε τώρα πάει στο διάλογο. Πονάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε ρε, πονάει σου λέω τώρα.
Πάμε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Στο Πετρωτό και στη Νέα Σάντα θα το φτιάχναν αλλιώς το μάτσο εκεί πέρα. Το τραμπούκο. Παιδιά. Ναι. Έχει γεμίσει το ραδιόφωνο πολλούς γραφικούς και συνέχεια άτομα τα οποία επαναλαμβάνονται και κάτω και σκέφτονται όλη την ημέρα τι θα πούν την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αργία Μήτρη πας καλύτερα. Λοιπόν, αυτή η πόλη, εγώ όσο ζω σε αυτή την πόλη μια ζωή δηλαδή, τα 40 χρόνια που ζω, εγώ αυτό που βιώνω μια ζωή είναι ότι μας αρέσει να είμαστε στην κόντρα, στη λέζα, στο να έχουμε τα κοντράστ από τη μια και από την άλλη. Μας αρέσει αυτό το πράγμα και αυτό είναι η ζωή μας όλοι. Τώρα όταν γίνονται κάποια πράγματα πάντα προσπαθούμε να δίνουμε στους απέναντι ότι φταίμε για όλα και δεν κοιτάμε τα δικά μας τα χάλια. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι ο καθένας και τι λέει. Το θέμα είναι ότι γίνεται σε αυτή την πόλη. Εγώ δεν βλέπω τόσα χρόνια ένα μετρό που έχει κολλήσει να κάνουν συλλαλητήρια, αλλά άμα είναι να πάρει ο Πάο και ένα ποντάσμα, θα κατεβούν χίλιοι και θα κάνουν τη ζωή δεν του Θεσσαλονικαία κόλαση. Γιατί δεν πάει να πάρει σπίτι του. Βγήκαν για την Μακεδονία. Βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα πρωί και λέει γιατί το όνομα στο αεροδρόμιο να είναι έτσι. Μπερδεύονται οι ξένοι και δεν κουνιέται φίλο. Αυτά δεν τα λέτε, παιδιά. Τα κρύβουμε, όντως. Έτσι. Το πρόβλημά μας είναι δηλαδή όλα αυτοί που βγαίνουν τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους. Είναι όλοι βολεμένοι και δεν ξέρουν να μου κάθε μέρα και επαναλαμβάνονται. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και η άλλη μισή πόλη χαίρεται που δεν θα το πάρει. Με τι θες να χαρεί ο άνθρωπος? Αυτό σου λέω ότι έτσι είμαστε, ρε φίλε. Δεν θα αλλάξουμε. Με τι να χαρεί δηλαδή σε αυτή τη ζωή? Με τι να χαρεί, ρε φίλε, έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή. Με τι χαίρεσαι? Εγώ με τι χαίρομαι? Εγώ θέλω βασικά η πόλη μου να γίνει πιο ανθρώπινη, να γίνει πιο φυσιολογική, όπως βγαίνουμε και στο εξωτερικό και τα βλέπουμε, μπορούμε να πιάσουμε αυτά τα επίπεδα. Όχι. Αν δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Οπότε όπως λέει και ο Παοξής, χάρσου με αυτά που έχεις. Επόμενη γραμμή. Εσείς είσαι στα Βαλκάνια, το ονειρεύεσαι να γίνεις Παρίσι. Τα εισιτήρια γράφανε πάνω Κυριακή. Γιορτή και σχόλη. Κυριακή. Και όχι. Και άμα τα βγάλαν Παρασκευή και έγραφε Κυριακή, που ξέρεις πότε τα βγάλαν? Εγώ δεν ξέρω πότε. Ότι τυπώθηκαν. Είναι απάντηση στο φίλο που λέει. Βρε, ποια απάντηση στο φίλο του? Ο Κουλιανός το έστειλε το μήνυμα. Ο Κουλιανός το έστειλε. Ε? Επόμενος. Ο επόμενος Κουλιανός. Εγώ λέω τι γράφανε, φίλε. Βρε, τι γράφανε. Τι θες να γράφανε? Το μάτι Κυριακή ήταν. Τι να γράφανε? Πέμπτη. Γράφαν Κυριακή. Πότε τυπώθηκαν, ρε ηλίθι, αυτό σε λέει. Ωραία, πάνε κάνει διαμαρτυρία. Δεν είναι διαμαρτυρία, θα σε ρωτάω, ρε μπούφο. Σου απάντησα. Δεν με απάντησε. Γράφανε, λέει, Κυριακή. Και τι θες να γράφανε? Πέμπτη. Αν τυπωθούν τα εισιτήρια για μια συναυλία που θα γίνει τον Ιούλιο, τυπωθούν τώρα, τι πρέπει να γράφει? Κακό είναι αυτό. Επιλήψη. Κακό το κεφάλι σου είναι. Πάμε. Χύτρα ταχύτητος. Μάλιστα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Και μη σας ακούμε. Νάτος. Μόγκολε. Εδώ είμαι. Όχι Μόγκολε. Μόγκολε. Σου καλείς. Έλα, φίλε. Καθίστε καλά. Λέγετε πράγματα σωστά όπως πρέπει. Γιατί θα σας πάρει ο διάολος. Γιατί πράγμα μιλάω? Γιατί μιλάει? Όλα ξεκινήσανε από το διατητή και τίποτα άλλο. Γκολ κανονικό στο 90. Μπούκα οι παίχτες στο Λάιτ, Μαμού, Σου, Τουρμπού. Η κουραδομηχανή, ο Δημητριάδης στα δικά του. Και ποιος θα πει να τον κάνει και η κουμάτωρε η Μόγκολε το Δημητριάδη να τον κάνει να τον αποκλείσει? Τι να κάνει μετά κοίτα το παιδάκι να κλαίει? Το καλύτερο από όλα που είπες είναι πως αφήσαν το Σαββίδι να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά τώρα χτυπήστε τα χέρια σας στο τραπέζι και κοίτα δέστε την αδικία, γιατί αυτή η αδικία είναι για ολονών. Ευχαριστώ. Το Θεό. Επόμενος. Έλα, φίλε. Ναι, ακούγομαι. Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Θοδωρής λέγομαι. Γεια σου, Θοδωρή. Είμαι 19 χρονών. Μπράβο. Πάω και είμαι. Έχεις παραβατική συμπεριφορά, παιδί μου? Όχι, ρε. Κακός. Σε πάω. Λοιπόν. Όχι, δεν έχω. Κακός. Καλά, τείχο δεν έχεις γράψει. Κακόπτωσες. Καλά, τείχο δεν έχεις γράψει. Τείχο έχεις γράψει. Τι να έχω γράψει? Τείχο έχεις γράψει. Πάω στο σχολείο να σε τιμωρήσω, καθηγητή. Ναι, πώς δεν έχω γράψει. Κάτι έκανες. Ψιλοπράγμα. Ναι. Λοιπόν. Για τους εκδίδες παίρνω πιο πολύ. Θέλω να τους κάνω μια ερώτηση. Είναι ευχαριστημένοι που θα πάρουν αυτό το πρωτάθλημα στα χαρτιά? Βέβαια. Γιατί να μην είναι? Γιατί να είναι ευχαριστημένοι? Αφού θα πάρουν πρωτάθλημα. Ήθελαν οι εκδίδες. Αυτό ήθελαν να το πάρουν στα χαρτιά. Ήθελαν. Γιατί στα χαρτιά το πάρουν? Ή στον αγωνιστικό χώρο.
Οτιδήποτε παίρνει στο χέρι, σε φίλε. Ο τρόπος. Ο Πάουκ δεν θα τιμωρηθεί αύριο. Θα τιμωρηθεί. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Επίσης είναι ευχαριστημένοι που συγχωνέστηκαν μαζί με τον Ολυμπιακό για να. Κατά του Πάουκ. Οι αεκτζίδες. Που τα βρήκαν μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι σίγουρα. Είναι οι Παναθηναϊκοί που βλέπουν τον Αλαφούζο να συμμαχεί με τον Μαρινάκη. Οι αεξίδες νομίζω ότι δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Ένα ναι. Τυχαίο από την ομάδα που υποστηρίζουν τότε οι αεξίδες, να του πείτε. Που θα βγει ο άλλος και θα πει ΑΕΚ, θα λέτε και θα κλαίτε. Εσύ πέρσι που έσφαξες στον Παναθηναϊκό και βάλες goal offside με την ΑΕΚ, το ευχαριστήθηκε στον κύπελο. Φιλαράκι, το πέναλτι που προηγήθηκε πριν τον goal offside το λέγανε. Βγάζει το παραμύθι τώρα. Και εγώ σε μια φάση πιο πριν που ήταν επιθετικό φάουλ τώρα την κολοκυθιά να παίξουμε. Υπήρχε πέναλτι μέσα στην περιοχή πριν μπει τον goal. Τι είναι ένα πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι πριν μπει τον goal. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Άρα χαίρεσαι. Τώρα. Καλημέρα. Το ακούγομαι. Εσείς ακούγεστε, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν που όλοι τελικά είμαστε ίδιοι. Και όλοι τελικά όταν δεν καλά κάνουν, ρε φίλε. Απλά δεν το παραδέχονται όλοι. Απλά δεν το παραδέχονται, μπράβο. Εγώ λοιπόν να ρωτήσω κάτι ιδεατό. Ναι. Συμφωνείτε ότι καταρχάς μια χώρα χρεοκοπημένη όπως είναι η Ελλάδα, γιατί χρεοκοπημένη Ελλάδα. Ας είναι. Τι λέμε. Μπράβο. Δεν χωράει να έχει επαγγελματικό αθλητισμό. Μπορεί όταν η μισθή. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Ναι, όταν η μισθή. Όχι, μια ερώτηση σας κάνω έτσι. Η μισθή σήμερα είναι 500 ευρώ. Περίπου μεσοσταθμικά. Είναι. Και έχουμε σήμερα επαγγελματικό αθλητισμό που παίρνει άλλο 100 ευρώ συμβόλαιο. Ναι. Στη Β' Αθηνική είναι λογικό. Ρωτά... Μπράβο, όχι άλλο. Ναι, είναι λογικό. Είναι. Ναι. Στένο, είναι. Σου απαντώ. Σου απαντώ. Γιατί στη Β' Αθηνική παίρνουν 300 και 500 ευρώ. Ναι. Άλλο λέει αυτός. Άλλο ερώτησα. Υπάρχουν συμβόλαια. Το συμβόλαιο έχει limit, έχει ταβάνι. Όχι. Μπράβο. Άρα είναι επαγγελματικό αθλητισμό. Χωράει σε αυτή τη χώρα σήμερα που τα πάντα έχουν καταποντιστεί, οι μισθοί είναι συγκεφτήρα. Όπως το θέτεις, όπως το θέτεις όχι, αλλά έχουμε τοποθετηθεί για το θέμα. Εάν ωραία. Το προϊόν είναι καλό βεβαίως. Συνεχίζω το σκεπτικό μου. Θα ήταν μια πάρα πολύ απλή λύση λοιπόν να κάνουμε ρεστινικό το αθλητισμό και το ποδόσφαιρο φυσικά. Δεν συμφέρει ρε φίλε. Είναι πολύ. Λεπτό, επέτρεψε μου. Ναι. Επέτρεψε. Και να βγάλουμε τις ομάδες 5 χρόνια εκτός Ευρώπης για να δούμε ποιοι πραγματικά θέλουν πραγματικά να βάλουν χρήματα χωρίς από πίσω σκέψεις. Το είπα χτες. Και μου. Να κάνουμε εθνική ομάδα κακαλάτι. Και ας μην διασυλλογικά. Γιατί να είναι, ρε φίλε. Το είπα χθες. Στάσου, ρε φίλε. Γιατί να έχεις, ρε. Πότε έχεις εθνική ομάδα κακαλάτι. Δηλαδή, όταν τώρα στο εθνικό ποδόσφαιρο έχεις εθνική ομάδα, εσύ. Θα κάνεις. Καλέ μου, φίλε, άκουμε λίγο. Τι λες. Λοιπόν, τι σημαίνει Brexit. Καλά, θεωρώ ότι μπορώ να έχω μια άποψη. Δεν νομίζω ότι. Θες να μ' ακούσεις. Είχαμε ποτέ εθνική ομάδα με λοιπόν, ένα τεχνικό. Τι σημαίνει βγαίνουμε εκτός Ευρώπης. Σημαίνει αυτόματα τα 6-17 εκατομμύρια από το market pool για το Champions League χάνονται. Τα ξέρει απ' έξω. Θα χάνω. Τα υπόλοιπα 10 για το 15 για το Europa πάλι χάνονται. Σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν ξένοι ποδοσφαιριστές. Σημαίνει ότι τα 20 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει η Λίγκα για τις εθνικές ομάδες χάνονται. Σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν λεφτά. Και μετά από όλο αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 0. Σε όλες τις βαθμολογίες της UEFA. Συμφωνώ σε όλα αυτά μαζί σου. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ είμαι μαζί σου. Λέω, επειδή τρώνε, είναι πολλά τα λεφτά και τρώνε πολύ ψωμί, δεν θέλουν να το κάνουν. Α, μπράβο, τα λες ωραία. Και θεωρητικά έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Αν δεν γίνει με αριστερή κυβέρνηση αυτό, με ποιον θα γίνει. Με καμία κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ τότε, παρότι δεν είμαι αυτή τη ομάδα, ότι ο Ιβάν θα τα βάλει τα λεφτά και τότε. Κάποια άλλη δεν τα βάζει. Συμφωνώ μαζί σου. Χθες λοιπόν το βράδυ. Χθες το απόγευμα, με συγχωρείτε, μάλλον έγινε ένα τελικό εσυψημίση Τούμπα. Μια διαφήμιση ποδοσφαίρου, τεχνικό ήταν, παιδιά, έτσι. Ανατροπή 3-1, μια χαρά. Δύο ομάδες που πραγματικά αξίζουν να τις βλέπεις. Μοντέλα για το ρεχνικό ποδοσφαίρο. Το κουφάλι και η καρδία, Ανατολή Δύση. Ασχολήθηκε κανένα με αυτό. Με τα 19 χρόνια που παίζουν εκεί μπάλα. Δεν πουλάει, ρε φίλε, η καρδία και η κρύα βρίσκεται. Δεν πουλάει. Αυτό είναι το θέμα. Μα την κάναμε να μην πουλάει την οποιαδήποτε λοιπόν. Καρδία, θέρμη, κουφάλια, Ολυμπιακό. Άμα δεν κάνα ξυλίκι εκεί πέρα, θα είχαμε να πούμε. Οκ. Εντάξει. Αυτά είναι για παιδιά. Άμα έπεφτε κανένα βρωμόξυλο εκεί πέρα, στον τελικό κυπέλο, θα είχαμε να λέμε. Τώρα δεν πουλάει. Άμα δεν πουλάει, γιατί να το πουλήσει ο άλλος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Ραπ, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Μπράβο. Θέλω να πω για τρία πραγματάκια. Να πεις. Πρώτον, συγχαρητήρια στον ΑΕΚ.
Συγχαρητήρια. Άκουσα προχθές Δευτέρα που βγήκε στο ράδιο και ανατρίχιασα. Έτσι πρέπει να είναι η οπαδή. Χίλια μπράβο. Δεύτερον, για σένα. Είσαι απαράδεκτος. Βγαίνεις στην Αθήνα στην εκπομπή στο κανάλι. Ναι. Σε ένα κανάλι το οποίο το Γιάννη τον Καρατζαφέρη τον σέβομαι και τον ναι. εκτιμώ. Τι έγινε. Ακούς τον άλλον απέναντί σου να εξυμνεί τον Μαρινάκη. Μάλιστα. Να λέει για τα 40 πλήματα τα έχει κάνει 120-100-200 όπως τα έχει κάνει. Ναι, ναι. Και με τις φιλανθρωπίες και το ένα και το άλλο και κάτι στη Μούγκα, στη Στρούγκα. Δεν μιλάς καθόλου, δεν λες τίποτα. Τι να πω, φίλε, εγώ πρέπει. Να πεις, να εκτιμήσεις τον Σαββίδη, αυτό να ξέρεις. Μπορεί ο Αλέποντος να παίρνει μισθό από τον Μαρινάκη, γερό. Τι δουλειά του κάνει, χαίρο πολύ. Εγώ δεν πρέπει να κάνει. Συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Περίμενε. Συγγνώμη, φίλε. Τον είπε ο Ραπτόπουλος ότι είναι όπως τα λέει. Δεν πήρε θέση. Αν δεν παίρνει θέση, δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις. Μπορώ να την κατηγορήσω, Κόκκινε, γιατί όταν σε λέει ένα ότι είσαι κότα μεταξύ σοβαρού και αστείου, εκεί πέρα θα φίλε, εδώ κάνουμε σοου. Μην μπερδεύεσαι. Εκεί ο Κυρνίκος ναι. έχει το θέμα του με το ποδόσφαιρο, λέει τα δικά του, είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εκπομπές. Εκεί πέρα βγαίνει και αντιπροσωπεύει τον Αν ο ίδιος να τον πει κολοτούμπα. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει τον κόλλινο. Εγώ, φίλε, εκεί πέρα δεν αντιπροσωπεύω κανέναν ΠΑΟΚ. Και κανέναν Άρη και κανέναν Ολυμπιακό. Αν ο Αλέφαντος έχει φιλίες με τον Μαρινάκη, δικαίωμά του. Εγώ λοιπόν, επειδή τα παίρνω από τους χορηγούς, οφείλω να δω αυτό που θέλω να δω και αυτό που βλέπω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ο παδός δεν είμαι καμιάς ομάδος. Και αν ο Μαρινάκης έκανε τα πλοία 40-70, μπαγιά του που τα έκανε. Δεν τα κάναμε μαζί. Εμείς θα θέλαμε να πάρεις θέση. Κάτι άλλο να πω για την Άρη. Άμα θέλεις εκεί, άμα θες θέση, άκου να δεις. Να πεις στον Καρατζαφέρη να πάρει το μήνο. Να αρχίζει να γαυγίζει ο Μήνος να μαλώνει με τον Αλέφαντο, να λέει ο ΠΑΟΚ, πώς είναι ο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ο Αλέφαντος να λέει ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρος κτλ. Να... Εγώ έχω ποδοσφαιρική άποψη σφαιρική. Και άμα δω ότι το γκολ μπορεί να είναι και offside, θα το ελέγξω. Μπορεί να στεναχωρέσω εσένα, αλλά εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει να δω τι λέει ο κανονισμός. Πρέπει να μελετήσω την κίνηση του Μαουαρίσιο. Πρέπει να δω τον επόπτη. Πρέπει να δω το βίντεο από τη μια μεριά, από την άλλη. Πρέπει να ρωτήσω 10 διαιτητές. Τι να κάνω δηλαδή, επειδή λοιπόν, τα συμφέροντα. Δεν πάω εγώ με τα συμφέροντα. Καλώς. Πάει εγώ με τα καλά και συμφέροντα. Περίμενε να τελειώσω λίγο. Ναι. Κόκκινε. Ναι. Το γκολ του Παύλου το πανηγύρισα. Είχα το γιο μου μαζί 7 χρονών. Το πέταξα 3 μέτρα πάνω. Το χάρηκα, το πανηγύρισα. Από εκεί και πέρα μαθημένοι είμαστε. Πρωτάθλημα δεν πήραμε. Έλα, βάλ το pick-up τώρα, έλα. Ξεσκόνησε τον Καζαντζίδη, έλα, σταμάτα. Πορτηγό είμαι, ποιο Καζαντζίδη είναι αυτό που λέει. Πώς. Αυτά αλλού, όχι εμένα. Αντάξει. Αυτός παίζει μέσα το βρε μελάχρινάκι με μπότιζες φάρμ. Ουάντα που. Αυτός θα έρθει του χρόνου και θα δεις τι θα γίνεται. Γεια σου φίλε μου. Για κάνε έτσι. Γεια σου, γεια σου. Τι πάθα τα δόντια σου. Από το τσιγάρο. Από το τσιγάρο. Από το τσιγάρο λέει. Για να πάρει καθαρίσεις. Θα τα καθαρίσω. Για πάμε, πάμε, εγώ θα το βγάλω σήμερα το δόντι. Εσύ πας. Και όλα τα δόντια να βγάλεις. Από το τσιγάρο και να το δόντι δεν σ' άντεξα. Ούτε το δόντι. Συγγνώμη. Έσπασε από τα νεύρα του το δόντι. Αυτό το, αυτά τη μαυρίλα από την καπνίλα είναι. Ναι, φυσικά. Εκεί και δεν τα καθαρίζει. Αφού καπνίζουσα αράπη. Φαντάζομαι τα πνευμόνια πώ είναι μέσα. Τι. Αυτή η μαυρίλα. Στο μαύρο απνό. Αυτό το μαυρί, είναι από την νικοτίνη. Ποια μαυρίλα, ρε. Κιτρινίλα είναι. Από την νικοτίνη είναι. Δεν τα πλύνω το πρωί. Βλακία έκανα. Δηλαδή, άμεσα το πρωί θα ήταν. Διαφορετικά. Σαν του κούρκουλου με την AIM που διαφημίζει. Εγώ δεν βάζω, φίλε, θήκες έτσι πορσελάνες. Τα κάντε εσείς οι. Πορσελάνες. Που είστε star. Α, μάλιστα. Και εσύ που είσαι που στάρ. Θα τα κάνει. Εσύ αφήνεις και αυτή τη χαραματιά που έχει. Είναι αρή το δόντι μου. Τι είναι? Αρή. Αρή, αρή. Ένα τελευταίο. Ναι. Έλα, τελευταίο. Χαίρετε. Τυχεράκια. Αεξής. Μ' ακούς? Με ποιον παίζεις φιλικό, ξέρεις? Μ' ακούς? Με ποιον παίζεις φιλικό το Σάββατο? Μαζί μιλάμε. Ναι ρε φίλε, εξής δεν είπες. Α, εξής, βέβαια. Με ποιον παίζεις φιλικό? Όχι πάντως με τον ΠΑΟΚ. Ρε παίζεις φιλικό τώρα, το Σαββατοκύριακο, ένα φιλικό. Α, μιλάμε. Φιλικό, ναι. Φιλικό, τελικό μ' ακούστηκε. Φιλικό, φιλικό. Με τη Λαμία, με τη Λαμία. Με τη Λαμία, το ξέρεις. Δεν συνονοηθώ. Για πες τώρα αυτό που λέω ότι ξεκίνησε. Για πες τώρα αυτό που λέω ότι ξεκίνησε. Δεν συνονοηθώ. Ξεκίνησα, μπήκαν τα πρώτα τσιμέντα στη Φιλαδέλφια. Να τα ακούσει, να τρελαίνεται. Όχι, φιλαράκι, το παρακολουθώ, το γνωρίζω, το παρακολουθώ κάθε μέρα. Το παρακολουθώ κάθε μέρα. Έχουν μπει, χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι ένα έργο. Φλεβάρι του 20 μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, εγγένεια. Έτσι ακριβώς. Και θα είμαστε εκεί να πανηγυρίσουμε λοιπόν το σπίτι μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξεις για να μην κόβω χρόνο και από άλλους και από εσάς. Από κανέναν, αλλά έχεις 1,5 λεπτό. Ο Τάχης καθηγητής στο λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν,
Η κοντή μνήμη για μερικούς παοξίδες είναι κακό πράγμα. Μάλιστα. Και γενικότερα για τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Πετσαρικά, τον παοξί πριν που μίλησε ότι έχουμε κάνει σύμπραξη με τον Ολυμπιακό και τέτοια, του θυμίζω επί Γκαγκάτσι, επειδή μπορεί να μην το γνωρίζει γιατί είναι μικρός, το 2008 ο ΠΑΟΚ, κύριε Λαπτό, να το επιβεβαιώσετε, ψήφισε και πήρε το κάλπικο τότε πρωτάθλημα Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού. Τότε με τον Ζαγοράκη, τον Μπέο και τον Μαρινάκη που είχαν τριάδα φιλίας. Εντάξει. Συμφωνούμε. Να το πείτε κύριε Λαπτό που λένε να τα ακούσουν εκεί πέρα κάποιοι πιτσιρικάδες που κάθονται και λένε. Εντάξει. Όλο αυτό το διάστημα κύριε Λαπτό που λέει και κύριε Κόκκινε, η ΑΕΚ, η επίσημη ΑΕΚ και οι οπαδοί γενικότερα κράτησαν μία στάση από τον τελικό πέρσι απέναντι στον ΠΑΟΚ και γενικότερα τέτοια η οποία είναι σεβαστή προς το αθλητικό κοινό. Κύριε Λαπτόπουλο, την απάντησή σας. Όχι. Γιατί, πέστε μου κάτι. Πού να ξέρω. Γιατί τελείωσε ο χρόνος, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Καθώς περιμένει μέρα να μπήκουν να πει ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Δημήτρη Κανελάκη, Τάνια Δήμου και Κώστα Γιαλαμά. Τι θα έχεις το βράδυ. Τι θα έχω το βράδυ. Τι θα έχεις το βράδυ. Τι θα έχω το βράδυ. Προετοιμάζω έδαφος. Το 40. Το 40. Γεια σας!